Λίμπερο, 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 λίμπερο είσαι. Και σωραίος. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε Γιώργο Συρίγο Alone στην εκπομπή Ένας Απλός Παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο και τη μονίμωσα πούσα Αποστολή Αντοβόλη. Έχει εξετάσεις το παιδί στα θέματα του. Εμείς συμπαραστεκόμεθα. Και μια Κυριακή γιορτινή, χαρμόσυνη, ένα μπαοξί περήφανο να περπατάει στους δρόμους με το σαγόνι ψηλά, να φτάνει στα ουράνια η περηφάνεια του, το καμποελίκι του, το τσακαλίκι του, η μαγιά του. Μαγιά μου που με παοξής, είπανε χθες 30.000, ας πω και 5.000 παραπάνω, τι έγινε μωρέ. Στην Τούμπα, με χαβά, με συνθήματα, με χειροκροτήματα, αγκαλίτσες και φυλάκια. Και τώρα, πάμε να τους αποδείξουμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα, λέγανε χθες. Εγώ τι να πω, αφού το λένε αυτοί και εγώ συμφωνώ. Πάμε, εκεί είναι η Ρόδος, εκεί είναι και το πίδημα. Πάτε να αποδείξετε ότι είστε η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Και πού, εκεί μες στο σπίτι τους, πάλι με αβάντες. Ποτέ καθαρά, σάμα της, έτσι δεν έχουν μάθει τόσα χρόνια. Το πλοίο του απλού παρατηρητή, το πλοίο του Γιώργου Συρίγου, ξεκινάει για Συρίγο. Βρέχει τελικούς. Άρε τι πάω κάρα είναι αυτή. Γεια σου Θανάση Κατσαρή, βουνό. Τελικούς στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στο γκολφ, στο τένις, στο μπιλιάρδο, παντού τελικούς και στο ποδόσφαιρο. Φύσα αεράκι μου, φύσα να ξεβρωμίσει η Ελλάδα μας, φύσα να έρθει δικαιοσύνη, φύσα να βασιλέψει σε αυτό το τόπο, πρόοδος και ευημερία. Και τι δεν έγινε κυρίες και κύριοι αυτή την αγωνιστική περίοδο, τι δεν έγινε. Όλοι ξεκινήσανε χαρούμενοι, όλοι λέγανε ότι παίζεται το καλύτερο ποδόσφαιρο, όλοι λέγανε ότι είναι το πιο καθαρό πρωτάθλημα, μέχρι που είδαν ότι για να σταματήσουν την αρμάδα του Ιβάν πρέπει να μεταχειριστούν όλη τη βρωμιά που είναι συσσωρευμένη στο ελληνικό κράτος από το 1821 μέχρι και σήμερα. Και ξεβρακώσανε την Ελλάδα και έμαθε και ο τελευταίος χωρικός πάνω στο βουνό ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει αριστεία, δεν υπάρχει ίσα δικαιώματα, δεν ξεκινάμε στο στόχο από τον ίδιο παρονομαστή, ότι όταν θα δω να πηγαίνεις μπροστά θα σε πάρω και θα σε πατήσω και θα σε ρίξω μέσα στο βρωμερό βούρκο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 40-50 χρόνια. Θα πεις πιο παλιά δεν ήταν, και τότε είχε. Αλλά τέτοιο πράγμα ρε παιδί μου. Εξέδεσαν την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη με τις αποφάσεις τους, με τις επατίνες που πέσανε, με τις πιστόλες, με τις καθυστερήσεις. Σαν δεν τρέπονται λίγο. Δείξανε ποιος είναι πραγματικά ο Έλληνας. Μασκαράδες, πρόσφυγες παπάδες. Αυτό το πιστόλι ήταν μαγικό. Έκανε την ΑΕΚ Ολυμπιακό. Φωνάζανε χθες τα αλάνια της Τούμπας. Κι άλλα πολλά συνθήματα γεμάτα χιούμορ, καυστικό χιούμορ, που εκθέτουνε το ποδόσφαιρο ανεπανόρθωτα. Γιατί τέτοιο είναι και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζεις, με περιφρόνηση και χλεβασμό. Πάρτε το, δεν σας το χαρίζουμε, το αρπάξατε. Χαρά μην να σας γίνει.
και οι δυο σας έχετε την ποδοσφαιρική μας κατάρα χρυσάφι να πιάνετε, κόπρα να αναγίνετε, γκολ να θέλετε να βάλετε, σε πλάτη να χτυπάει, πέναλτι να κερδίζετε, έξω να βγαίνει. Ένα 0-0 να θέλετε για να χάνετε 0-4. Να μην σταυρώσετε νίκη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Το γήπεδό σας να αραχνιάσει και να μην χτιστεί ποτέ. Και εκτός την κατάρα την ποδοσφαιρική μας, έχετε σήμασα την περιφρόνησή μας, την αηδία και τη συχαμάρα μας για όλα αυτά που συνέβησαν φέτος και το ανέχεστε και δεν επαναστατείτε και δεν γίνεστε μια γροθιά με αυτούς που πραγματικά πασχίζουνε για την εξυγίαση του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Αλλά αυτός είναι ο στόχος. Και βλέπω τις φιέστες που στείλονται για το κλεμμένο από τα αδέρφια μας στην Αθήνα, τα ψεύτικα χαμόγελά τους, τη χαρά που δεν νιώθουνε πραγματικά, την ψεύτικα, αυτό το ψεύτικο χαμόγελο, το βρώμερο της Αθήνας. Και εγώ από την άλλη μεριά έχω να τους πω ότι μπορεί να μας είδαν αλευρωμένους, αλλά δεν είμαστε μιλονάδες. Μπορεί να μας περάσανε για λακεσμά, αλλά λακεσμά δεν είμαστε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Απορώ ο κύριος Μπούταρης εχθές να μην πρωτοτυπήσαμε αργότερα τίποτα, αδερφάρες να κάνουν παρέλαση θα πρωτοτυπούσε. Σαν γι' αυτό που βγήκε στην Μπαρτσελόνα και έτρεχε με εκείνο το μαγιό. Το θέλω να μπει στη Φιλαδέλφια μέσα, στα εγκαίνια. Ή στο ΆΚΑ αύριο ένας τέτοιος να διαφημίσει το πρωτάθλημα που πήραν οι αεξίδες. Τρομάρα σας. Άναψε ρε Μπούταρη εχθές στη Θεσσαλονίκη όλοι να τη φεγκοβολήσεις. Μέρα που ήταν η μέρα της κλεψιάς. Και φάλτο στο Δήμο ψήφισμα να ψηφίσουν εκεί οι άνθρωποι σου. Καθιερώνουμε την ημέρα αυτή, η μέρα της κλεψιάς. Την εθνική εορτή των Ελλήνων και θα τη γιορτάσουμε κάθε χρόνο. Τι είχαμε χθες. Σήμερα έχουμε 6, άρα χθες ήμασταν με τον ΤΕΠΕ. Νερό και νίκη 60 και τα κοινόχρηστα 17. Γύρω σα 9 κανάγες τρώνε. Κανάγες, σακάλια, πατραχομούριδες, τέρατα. Καλά τα μες τρελάνετε. 9 βαθμούς πάρω, πήρα το πρωτάθλημα, μας το φάγατε ρε φάλε. Να χαθείτε, να χαθείτε. Κατεβούτε ρε κάτω, τα νιάτα του πάω και η ομάδα και παίξτε μπαλάρα, δεν με νοιάζει άμα κερδίσετε ή άμα χάσετε. Ρίξε τους πράμα, ρίξε τους την ελικιμπή, πανό που θα τους ξεφτελήσουν και συνθήματα μυστήρια από αυτά που βγάζει η κερκίδα. Το πεζοδρόμιο, η αλάνα και κάντε τους χαβά. Το ξέρουν ότι κλέψανε. Ο κλέφτης που δεν τον έπιασαν ξέρει ότι είναι κλέφτης. Και άμα είναι στο καφενέ και παίζει καμιά μπιρίμπα
Και πού είναι τίποτα στο διπλανό τραπέζι, έλα μωρέ τον κλέφτη σου λέει από μέσα του, για μένα το λένε. Είναι έτσι δεν είναι ρε μαγκές. 2-31-02-87 και 3-8, μην παίρνετε στο τηλέφωνο γιατί δεν θα βγάλουμε ακόμα γραμμές. Να δεις λέει που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες, θα μας πούνε και χαζούς. Δεν είμαστε ρε χαζοί. Τα είδαμε όλα και τα είδατε κι εσείς. Αλλά να σας πω κάτι. Από εδώ και πέρα υπάρχει κάτι, δεν ξέρω κύριε Φωκά. Γιατί μαζί μας έχουμε ένα φίλο που τώρα το γνωρίσαμε. Τι χαλί θα το βάλουμε τον κύριο Φωκά? Όχι αυτό, θέλω να τον βάλουμε ένα τραγούδι της εποχής μου. Θέλω να τον βάλουμε το Βαραβά. Μπάραμπας, ισπανικό συγκρότημα του 1972 που έβγαλε το επικό τραγούδι για τη γυναίκα του και την ερωμένη του. Αριστίδης Φωκάς, βουλευτής Ενώσεως Κέντρων, Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Εδώ μαζί μας. Γεια σου Αριστό. Καλημέρα κύριε Συρίγο, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που πήρατε χθες χωρίς να το πάρετε. Η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα φέτος ήταν ο ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν είναι δικιά μας ομολογία, είναι ομολογία όλων των Ελλήνων φιλάθλων. Συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα που μας έκανε περήφανους. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, συγχαρητήρια στους παιχταράδες μας, συγχαρητήρια στον προπονητή. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους φίλους του ΠΑΟΚ που ήταν στο πλευρό της ομάδας όλη τη χρονιά και θα δώσουν βροντερό παρόν στον τελικό με την ΑΕΚ. Θα τραβηχτείς στο τελικό, θα πας. Σήμερα το πρωί πήρα και τα εισιτήρια. Κάθισε σουρά. Πήγε φιλαράκι. Α, έβαλε πήγε φιλαράκι. Πήραμε τα εισιτήρια να είμαστε εξασφαλισμένοι για τον τελικό. Είδες τι καλό πράγμα είναι να είσαι βουλευτής. Στέλνεις το φιλαράκι σου κάνει τη δουλειά. Αλλιώς θα τραβιόμασταν από τις 4 τα ξημερώματα. Πήγε ο ίδιος περίμενε από το πρωί. Είχε αρκετή ουρά. Αλλά πήγε νωρίς, πήγε 8 η ώρα, 9 άνοιξαν τα εκδοτήρια. Μάλιστα. Πήραμε στο πάνω διάζωμα. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο. Θα έχουμε ωραία κερκίδα. Πολύ ωραία κερκίδα. Κοίταξε, από τον τελευταίο και τελικό η κερκίδα νομίζω θα έχει το δικό της παλμό. Γιατί τα δύο κύπελα που είχαμε σηκώσει το 2001 και το 2003, κάτω όταν κατέβηκε αυτή είχε ένα σύνθημα, το τραγουδούσαν όλοι από την αρχή. Σήκωσε το μπιμπιμένο, δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό έγινε συνεχεία το τραγούδι της Εθνικής Ελλάδος. Με αυτό πήρε το κύπελο από τον Ολυμπιακό το 2004. Σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να... Όχι, αλλιώς, το άλλο ήταν. Σήκωσε το κυπελάκι να γουστάρουμε λιγάκι. Σήκωσε το να γουστά. Και το δεύτερο ήταν το σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω. Τώρα αυτό με το πιστόλι που άκουσα... Ήταν πώς το είπε, τούτο το πιστόλι είναι μαγικό, έκανε την ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ήταν ένα ευρηματικό σύνθημα και θέλω κι άλλα να ακούσω. Οι ποιητές του ΠΑΟΚ ήδη χθες δείξανε ένα μικρό δείγμα της δουλειάς τους. Πιάσανε δουλειά δηλαδή. Πιάσανε δουλειά. Στο τελικό να είμαστε έτοιμοι να τα αποστηθήσουμε, να τα τραγουδάμε όλοι μαζί. Έχουν ένα ακουστούρα μέχρι το τελικό, εδώ είμαστε ανοιχτά τα ραδιόφωνα να πούμε τα νέα τα συνθήματα, θα κυκλοφορήσουν και σε χαρτιά σίγουρα γραμμένα. Αλλά το κομβόι, αυτό το οποίο θέλω και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω, είναι να πάρω το αυτοκίνητό μου και 2-3 φιλαράκια και να πάρω από πίσω το κομβόι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαβά έχει το κομβόι. Εσύ με πουλί θα πας έτσι? Θα πάμε με γιοταχή. Α, γιοταχή. Παρέα, ναι, θα μπούμε ήδη, το κλείσαμε το αυτοκίνητο, 5 άτομα. 5? 5 άτομα, θα πάμε λέμε καρφί. Πάμε λίγο Αθήνα μέσα να κάνουμε μια βόλτα και μετά στο γήπεδο. Θα πιαστείς κορόιδο, να μην πας στην Αθήνα. Λες. Να μην πας στην Αθήνα. Λες να μπλέξουμε. Τι δουλειά έχεις? Μόνο κίνηση.
Μόνο πρώτα-πρώτα είσαι σημαδούρα στην Αθήνα. Μαμάνι κουφάλο, φωκάς, πάπ' τα τηλέφωνα να πούμε, 20 μηχανάκια από πίσω και θα το πας και εσύ και οι άλλοι τέσσερις. Τι δουλειά έχεις, εσύ είσαι παιδί της τέσσερα, παλιός. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Θα πας στην Αθήνα, που θα πας εκεί στο Σύνταγμα, θα τους πας εκεί τους δικούς σου στο, πώς το λένε, Γκραν Βρετάνια. Είχα ένα κολονάκι εκεί στη βιβλιοθήκη, στο αυτό. Παλιότερα, και σίγουρα το κάνουν πολλοί φίλοι μας, θα πάνε στον Πανελλήνιο, το σύνδεσμο. Oh. Θα πάνε σίγουρα εκεί, θα πάνε και από την προηγούμενη βραδιά. Εκεί σας την έχουν στημένη, εκεί θα γίνει μακελιό σου, το λέω να το ξέρεις. Θα είναι γιορτή του ποδοσφαίρου, κύριε Συρίγο, ο τελικός. Λοιπόν, άκουσε τι σε λέει ο παλιός. Πάρε τα φιλαράκια σου και πάρε το κοβόι από πίσω και γάλα και σάντουιτς μαζί σας, καφέδες αυτά, γιατί δεν πρόκειται να... Ψυγιάκι, πορφακιά. Ψυγιάκι στο αυτό και πάτε για το γήπεδο, δείτε το ματσάκι. Μην μπλέκετε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι ναρκοπαίδαιο σε αυτό το μάτς. Παναθηναϊκή. Που τους ψηφίσατε να πέσουν β' εθνική. Ολυμπιακή που βρίζετε τον πρόεδρό της, το λέτε πρεζέμπορα. Το Μαρινά, τον άλλον, το Μελισανίδη, οι αεξίδες, οι κλέφτες, δηλαδή όλος ο κόσμος σας κυνηγάει. Εσύ είσαι σημαδούρα, σε ξέρει ο κόσμος. Θα έχουμε δημοκρατικό δημοψήφισμα στο αυτοκίνητο. Πέντε άτομα θα ψηφίσουμε. Η πλειοψηφία θα αποφασίσει. Ναι, το πες του εσύ ότι ένας καλή φίλος ιδέα εκεί... με τα λεωφορεία, με τον κομβόι. Με τον κομβόι, από πίσω, χαβά, πού το ξαδείς αυτό. Και άμα έχεις και κανένα φίλο που έχει ψώρα σου με τα τηλέφωνα που βγάζουν αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς το χαβά που θα έχεις. Μπλόκα στο δρόμο, αυτά θα κατεβαίνουν και σταμάτα να πάμε κανένα άλλο. Διψάσαμε, πεινάσαμε, θα φωνάζουμε. Οδηγέ σταμάτα να κατουρίσουμε. Να κατουρίσουμε, ναι. Δεν ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα και θα γίνει όχαβα. Θα έχει κομβόι από τη. Θα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και θα φτάνει στη Λάρισα, να πούμε, τη ουρά. Η συνεχόμενη. Πατεβούν 20.000 κομμάτια. Αγανακτισμένοι. Μου έκανε, ξέρει κάτι, Αριστίδη. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Άκουσα προχθές το. Τον πρόεδρο του Βόλου, την καινούργια ομάδα που έγινε, όχι την Νίκη ούτε τον Ολυμπιακό, έγινε μια καινούργια ομάδα, την έκανε ο Μπέος. Και σε μια συνέντευξη που έκανε, έδωσε, είπε ότι εγώ ήμουν τιμωρημένος. Ένα χρόνο να μην μπαίνω στο γήπεδο, αλλά ήταν για τον αγωνιστικό χώρο και, και τα αποδυτήρια. Εγώ λοιπόν μπορούσα, πήγαινα στη σουίτα μου επάνω, δεν με πείραξε κανείς, κανείς δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ο νόμος που εφαρμόζεται στο Γιαννακόπουλο που απαγορεύεται να πάει, αλλά κάθε φορά που πηγαίνει πληρώνει 50.000 πρόστιμο, ο οποίος θα δίνει τα λεφτά για πηγαίνει στο γήπεδο, ξέρω εγώ. Ο Σαββίδης έστειλε μια πολύ συγκινητική, έκανε μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση που λέει θα είμαι εκεί απ' έξω, θα σας περιμένω, θα είμαι πάντα μαζί σας, θα είμαι απ' έξω, κοντά σας πάντα και δεν θα σας αφήσω ποτέ. Σημαίνει ότι δεν θα πει μέσα, ότι σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη, έστω και ανάδικα τον καταδικάσανε, εγώ κύριε δεν θα πω μέσα, αφού με είπατε ότι δεν πρέπει να μπω, δεν θα μπω. Θα είμαι απ' έξω και θα περιμένω τα παιδιά μου να τα χαιρετήσω, να πανεγυρίσω ή να στεναχωρηθώ μαζί τους. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Υπόδειγμα είναι ο κύριος Σαββίδης, διότι όλοι θα πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες και τους νόμους. Στραβή μπορεί να είναι και αρκετοί νόμοι και κανόνες είναι στραβή, αλλά θα έχουμε υποχρέωση να τους σεβόμαστε. Και εμείς και εσείς, κύριε Συρίγο, και εγώ και όλοι οι φίλοι που μας ακούνε έχουν κάνει κάποιες παραβάσεις και το πληρώσανε. Όλοι. Έστω μία κλίση, ένα παράνομο παρκάρισμα. Όλοι. Σεβόμαστε τους κανόνες, τους σεβόμαστε. Ο κύριος Σαββίδης προς τιμή του μπορεί να μπει, να πάει στη σουίτα, μπορεί να μπει να πληρώσει ένα πρόστιμο που για αυτόν δεν θα είναι κανένα μεγάλο ποσό. Και από όπως, 10 μέχρι 50.000 είναι το πρόστιμο άμα θα πάει στο γήπεδο. Τίποτα. Ναι, για τον κύριο Σαββίδη. Για τον κύριο Σαββίδη είναι τίποτα. Και όμως προτιμάει να τιμήσει το νόμο του κράτους. Εν την ωρή μας οι πειθόμενοι που λέγανε και οι Λακεδόμενες. Πιστοί στους νόμους της πατρίδας μας. Εμείς οι Βορειοελλαδίτες και πολύ περισσότερο οι Παοξίδες πάμε με το σταυρό στο χέρι. Δεν θέλουμε ούτε χάρτινο πρωτάθλημα,
ούτε πέτσινα πέναλτι. Δεν μας αρέσει να κερδίζουμε αγώνες στα χαρτιά, στα δικαστήρια. Δεν θέλουμε την εύνοια των διαιτητών. Εμείς πρώτοι θα διαμαρτυρηθούμε αν δούμε σε έναν αγώνα ότι η διαιτησία είναι 70 και 80% υπέρ μας και αδικεί κατάφορα τον αντίπαλο. Ακόμα και ας είναι και αυτός ο Ολυμπιακός. Εμείς θα φύγουμε στεναχωρεμένοι από το γήπεδο. Βλέπετε ότι απέχουμε πολύ, είμαστε πολύ διαφορετικοί από τους Αθηναίους που πανηγυρίζουν ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι κλεμμένο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο παίχτηκε στα δικαστήρια, παίχτηκε στα χαρτιά και όμως αυτό το πρωτάθλημα το πανηγυρίσανε. Εμείς κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το κάνουμε. Βάζει ένα γκολ το οποίο είναι offside και εδώ σαν παραγωγός τώρα που είμαι τόσα χρόνια θα έχω 50 τηλέφωνα οι οποίοι εμάς δεν μας αρέσει ρε αυτό που έγινε. Δεν το θέλω το πέναλτι τον παπά, δεν το θέλω το offside τον γκολ. Δηλαδή οι παοξίδες είναι τόσο ρομαντικοί. Ίσως επειδή έχοντας την καταπίεση τόσα χρόνια από εκεί και τον πόνο της πατρίδος είναι πιο ευαίσθητη, είναι πιο, δεν ξέρω, είναι πιο ρομαντική, όπως δεν νομίζω να ταιριάζει κάτι άλλο. Πιο δίκαιοι, βλέπουν τη ζωή πιο, πιο τίμια, πιο καθαρά. Είναι καθαροί άνθρωποι που αξίδες, είναι λαός ρε φίλε. Χθες χάσαμε στο handball από την ΑΕΚ, 20-25. Μπορεί να υπήρξε ένα στραβό σφύριγμα, αλλά πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι χάσαμε 4 πέναλτι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ότι παίξαμε 6 φορές με παίκτη παραπάνω, βάλαμε ένα γκολ με παίκτη παραπάνω και φάγαμε 6. Άρα δεν μας φταίει εδώ η διαιτησία. Όλοι μεταξύ μας λέγαμε όταν τελείωσε ο αγώνας πώς είναι δυνατόν να χάνεις τα πέναλτι. Πώς είναι δυνατόν με παίκτη παραπάνω Να τρως γκολ. Και δεν ρίξαμε το βάρος στη διαιτησία που έκανε κανένα δυο λαθάκια. Και τρία. Έπεται η διαιτησία. Χθες αναγνωρίσαμε το λάθος. Ενώ μπορούσαμε κάλλιστα να φωνάζουμε όλοι μες στο γήπεδο για τον σφαγιά, τον διαιτητή, τα γνωστά, όπως κάνει οι Αθηναίοι. Και έχοντας απέναντι την ΑΕΚ, η οποία με την ΑΕΚ μπορεί να μην είναι στο χάντμπολ, να μην έχει τίποτα, αλλά στο ποδόσφαιρο έχει και είναι η ίδια ομάδα. Ένα συνάδελφός μου, ο κ. Ψαριανός, ήδη χθες μετά το κλεμμένο πρωτάθλημα είναι αεξής. Δεν είναι κακό να είναι αεξής, όλοι είμαστε μια ομάδα. Είναι φίλος του Ψαριανός. Ψαριανός έκανε μια δήλωση ότι ο ΠΑΟΚ έκλεψε πρωταθλήματα από την ΑΕΚ το 1974 και το 1985. Είναι κλεμμένα πρωταθλήματα από την ΑΕΚ. Δηλαδή θα χάσουμε και τα λογικά μας με αυτά που ακούμε. Τι. Ότι ο ΠΑΟΚ έκλεψε δύο πρωταθλήματα από την ΑΕΚ, ναι, το 1974 και το 1985. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Ψαριανού. Από εκεί και πέρα ας βγάλουν και οι φίλοι που μας ακούνε μία άκρη. Εμείς κλέψαμε πρωταθλήματα από την ΑΕΚ. Θα τρελαθούμε τελείως. Έχει φύγει λιγάκι ο Ψαριανός. Εδώ τα τελευταία το καιρό, την άλλη φορά δεν πήρε και έκανε χαβά με το παλτό της... Της Ραχήλ της Μακρύ μέσα σε γελούσε όλη η Βουλή. Ναι, δεν τον βλέπω καλά. Ναι, είναι καλαμπούρι μπορεί να κάνουμε στην παρέα, αλλά τώρα το να βρίσκει να μιλά σοβαρά ότι τους κλέψαν πρωταθλήματα, αυτό είναι ανίκουστο. Και ιδιαίτερα για εκείνη την ομάδα. Το 1975 με τον Ολυμπιακό δεν είχε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Το κέρδισε 0-4. Και όμως ισχυρίζεται ότι τους κλέψαμε δύο πρωταθλήματα. Δύο κιόλας. Καλά, δηλαδή σε τι τους κλέψαμε. Δύο. Έπρεπε να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Ε, ας το παίρνανε. Ποιος τους πείραξε. Με τώρα μιλάμε για την ομάδα του Κούδα, ναι, του Σαράφη. Αυτή εδώ να χρειαστεί βοήθεια. Την είδες καθόλου αυτή την ομάδα, Αριστίδη? Δεν πρόλαβα. Πρόλαβα τον Κούδα στα τελευταία του εκεί. Πάλι μέσα, ήταν, δεν ήταν άσχημος. Του Πεχταράς. Το 84 σταμάτησε ο Κούδας. Ναι, Πεχταράς. Αυτό που λένε την χρυσή ομάδα του Δικεφάλου. Θα μπορούσες να πεις 11 από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει σε όλη την ιστορία του ΠΑΟ. Ναι, γιατί λένε κάνε τη χρυσή ομάδα. Αλλά από τη στιγμή που δεν είδες δεν είδα τη μεγάλη ομάδα. Δεν την είδα με τα μάτια μου. Από εκεί και πέρα διαβάζουμε μέσα από τα site, έχουμε διαβάσει την ιστορία του ΠΑΟ.
σίγουρα έχουν περάσει παιχταράδες. Το να ξεκινάς να κάνεις εντεκάδα, πολύ ευχαριστώ να κάνω, ας πούμε, τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ένας νήσιος παοξής, έπαιξε διάφορες θέσεις στον ΠΑΟΚ. Θα τον έβαζες μέσα στην χρυσή ομάδα. Οπωσδήποτε. Α. Έδωσε τη ζωή του και την ψυχή του. Όχι, η ζωή δεν έδωσε. Τη ζωή του. Αφιέρωσε τη ζωή του στον ΠΑΟΚ. Μπάλα έπαιζε. Εντάξει, μην τους... Και προπονητής μετά. Ναι. Τα το Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Τον είπα να τον Χριστό. Λέει, εσύ λέει τι, λέει, το Θεό, το Κέσσαρα, λέει, δεν τον εκτιμάς. Πώς τον εκτιμώ, λέει. Το σεβασμό που πρέπει να δώσω στον Κέσσαρα, τον δίνω με το παραπάνω, και το σεβασμό που πρέπει να δώσω στον Θεό με το παραπάνω. Ποιο από τα δύο είναι περισσότερο, πες με εσύ, ρε, Πόντιε Πιλάτε. Εντάξει, είναι αυτά. Άγγελος. Έχει πολλές συμμετοχές στη χρυσή ομάδα του, στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Άγγελος. Γιατί όποιος έλειπε από την 11 έμπαινε ο Άγγελος. Με αποτέλεσμα, πάντα κάποιος έλειπε. Τι ήθελες, έλειπε το center back, Άγγελος. Έλειπε το half, Άγγελος. Μπροστά. Έλειπε το center forward, τον Άγγελο. Το δεξί, τον back, τον Άγγελο. Και όπου έπαιζε ήταν παικτούρα. Και νομίζω ότι είναι αδικημένος που δεν είναι μέσα στους 11 της χρυσής ομάδος. Γιατί αν δεν δεις τις συμμετοχές του, ή μπορεί να είναι περισσότερες από του Παρίδη ή του Αχιλέα. Γιατί έπαιζε συνέχεια, γιατί πάντα κάποιος έλειπε. Κάποιος θα τραυματιστεί, κάποιος θα τιμωρηθεί. Έλειπε ο Κούδας, θα παίξει θέση του Άγγελος. Έλειπε ο Γούναρης, θα παίξει θέση του Άγγελος. Έλειπε ο Φουντουκίδης, θα παίξει θέση του Άγγελος. Όποιος και αν έλειπε, θα μπορούσε ο Άγγελος να τον κάνει. Αλλά ήταν μέχρι εκεί. Η άλλη ήταν το κάτι παραπάνω. Τώρα όταν μιλάμε για Σαράφι μπροστά, μιλάμε για φωτιά μπροστά. Για φωτιά. Όταν ξεκινάς για τον ΠΑΟΚ θα μιλάς τρεις παίκτες και έπονται και οι άλλοι ίση μεταξύ ίσων. Κούδα, Σαράφης, Γούναρης. Αυτοί οι τρεις ήταν. Τα βουνά. Και αμέσως μετά ο Τριζανίδης, ο Αχιλέας, ο Μιτσάρας. Είχε πράγμα μετά. Είχε ο Κωστάκης, ο Ιωσήφιδης, ο Στέφας, ο Άγγελος, ο Παναγιώτης, ο Κερμανίδης. Δεν υπάρχουν αυτά. Λίγος ήταν ο Παναγιώτης. Με λέει ο άλλος, λέει θα βάλουμε, λέει, το Μάτο. Ποιο Μάτο ρε, θα μπει σε αυτή την ομάδα και ποιος Καρτάθος. Αν είναι 20 παίκτες, να πάρω το Γιουργάρα να πούμε μέσα. Α, βγάλω το Σαράφι να βάλω το Σκαρτάδο. Σκαρτάδος. Ή α, βγάλω το Γουρνάρι να βάλω το Σκαρτάδο. Καθίστε ρε καλά. Ο Σκαρτάδος είχε σταθερή πορεία. Πεκτούρα. Πεκτούρα. Σε κάθε παιχνίδι έπαιρνε 9 στα 10. Και δηλαδή, έβαζε και γκολ. Πάντα, ναι, ναι, πάντα ήταν πολύ καλό σε κάθε αγώνα. Έβαζε και γκολ. Ήταν αυτοκρατορικό. Έπαιζε με το κεφάλι ψηλά. Ξερεμπάλα. Την κρατούσε. Ήταν πολύ μεγάλη μορφή. Αμέσως μετά τον Τερζανίδη. Ναι. Ο άλλος ήταν ο βουνό. Να κάνουμε. Γιατί να μην κάνουμε. Να κάνουμε. Διαλυματάκι και συνεχίζουμε. Διότι. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό δεν σβήσει ποτέ. Αυτό εδώ, το επίτευγμα του ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα με 8 βαθμούς διαφορά, όντας παίζοντας 10 αγωνιστικές χωρίς κόσμο και έχοντας στραβές διατησίες και με τον Απόλλωνα Αθηνών που δεν του έδωσε 2 πέναλτι και με τη Λάρισα που δεν τον έσφαξαν. Και με την Λιβαδιά που το αδικήθηκε και κάτι τσιμπολόγια με την ΑΕ και τα λοιπά. Παρόλα αυτά πήρε το πρωτάθλημα, το ότι και εμείς μια φορά, ξέρεις, πήγε ένα ιδιωτικό σχολείο στο Τσιμουρότα και υπήρχε το σχολικό πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε κάτι καλούς παίκτες, ένα Γκίνι, είχαμε ένα Τζαβέλα που έπαιζε στον Άρη, τον Τάκη. Τον Τάκη τον Νικολούδη που έπαιζε στο ποδόσφαιρο στον Ηρακλή, έπαιζε και μπάσκετ. Και παίζουμε, φτάσαμε στους 4. Και παίζουμε, κληρωνόμαστε με το 4ο σχολείο, το 4ο εδώ του, στην Αντιγονιδών. Συνάμα το 4ο έχει τον Ντέγο, έχει τον Κιμουρτζόγλου, τον Μπούλη που έγινε μετά προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Έχει τον... Το Γιανακό. Όλοι παίζανε σε πρώτες εθνικές ομάδες. Στον ΠΑΟ Δόλη. Και παίζουμε, μας διαλύσανε. Και εγώ έκλεψα το κύπελο. Από εκεί. Και γυρίζουμε στο σχολείο να πούμε. Την άλλη μέρα. Και έχω εγώ το κύπελο μαζί.
κόσμος όλο. Και του πάω στον Τσιμπουρότα, ο πρόεδρε, το πήραμε. Το πήρε ο Τσιμπουρότα. Το πήρα από το παιδί, πάμε εκδρομή το σχολείο μας, πήγαν εκδρομή εκείνη τη μέρα. Τώρα σου μιλάω, πριν 40 χρόνια δεν είχε τα τηλέφωνα, τα κινητά και τα αυτά και κάποτε έφτασε να πούμε το αυτό ότι κλάπηκε ένα κύπελο, μήπως το έχει κανείς, δεν το έδωσε ο Τσιμπουρότας. Δεν το έδωσε ο Τσιμπουρότας, εκεί τον μπορεί μαζί του να το πήρε, ξέρω εγώ, γιατί πέθανε ο Τζιμ. Λοιπόν, έτσι κάνανε και οι αξίδες. Πώς έκλεψα εγώ το κύπελο από το τέταρτο να πούμε, γιατί το πήγα στον Τσιμπουρότα και το πήραμε πάλι. Κύριε Διευθυντά, έτσι κάναν για εξήγηση. Το πήραν, χαλάλι σας. Να όσο άξιζε αυτό που πήρα εγώ, αξίζω και αυτά. Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ήμουν μεγάλη μορφή στο σχολείο, ναι, και δεν πέρασε. Ξεκίνησα από τον Κωνσταντινίδη. Πήγα στο Κωνσταντινίδη, πηγαίνανε. Εντάξει, τα παιδιά που είχαν οι γονείς τους κάποια τάλιρα. Αλλά δεν ήταν για κολέγια, ρε παιδί μου. Το αμέσως επόμενο από το Δελασάλα, από το Ελληνικό Κολέγιο, από το Αμερικανικό Κολέγιο, Τσιμουρότας. Ο Σχολή Κωνσταντινίδη. Ήτανε εκεί που είναι ο Άγιος Παύλος στο νοσοκομείο, στο Φίνικα. Αυτό ήταν το σχολείο. Πριν γίνει νοσοκομείο. Μετά το πούλησε και έγινε το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Λοιπόν, φεύγω από εκεί πέρα στο δεύτερο χρόνο και πηγαίνω στο Τσιμουρότα. Και στην πέμπτη γυμνασίου, επειδή κλείδωσα τους καθηγητές μες στο γραφείο και πέταξα το κλειδί, και έρθει η πυροσβεστική και τους έβγαλε. Ήταν μέσα στην Ιδρυάζα να βγάλουν τα θέματα για τους διαγωνισμούς. Και ήταν το κλειδί απ' έξω. Και πώς περνάω εγώ, κράκ το γυρίζω και το βάζω να πούμε στην τσέπη και φεύγω. Ήταν από την έξω μεριά το κλειδί. Και κλειδί, βαρούσαν τις πόρτες, ποιος να τους βγάλει. Και μετά πήγα στον Γκόνου. Γκόνου ήταν τα αποβράσματα της αριστοκρατίας. Πήγα εκεί πέρα και τελείωσα. Ήμουνα τρελάκιας, πολύ μαθητής. Κλέψαμε το κύπελο. Το κύπελο. Λοιπόν, γίνανε αυτά. Τώρα έχει μια πρόκληση μεγάλη. Πρώτα-πρώτα έχει το σχεδιασμό της ομάδος, η οποία θα ξεκινήσει αμέσως μετά τον τελικό. Έχει τους μείον 2 βαθμούς που έχουμε από το φετινό πρωτάθλημα, να μην τους κάνουμε 10. Χρειάζεται προσοχή στην Αθήνα, κάτι το οποίο θα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Το στολίδι της Ολύμπου, εκεί που πηγαίνουμε και φροντίζουμε την εξωτερική μας εμφάνιση, εκεί που πηγαίνουν οι γυναίκες και κάνουμε τα μαλλιά τους κέντημα, δεν χθενίζουμε, κεντάμε, που βγαίνει το παιδί μας και το φτιάχνουμε με την τελευταία λέξη της μόδας, που βγαίνουμε εμείς οι άνδρες και είμαστε ποθητοί από τις γυναίκες όταν βγαίνουμε σε Σεριάνη. Βάλε μας το κομμωτήριο της κυρίας Εύφης. Αστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Γιατί να τα αφήσει ανακατεμένα, το κομμωτήριο Εύφη μπορεί να ανανεώσει το στυλ και να δώσει νέο αέρα στα μαλλιά σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό με 5 ευρώ. Βαφή και αντάβιες από 10 ευρώ. Όμπρε από 10 ευρώ. Μπαλαγιάζ από 10 ευρώ. Και μασάζ κεφαλής με θεραπεία ενυδάτωσης 5 ευρώ από το έμπειρο προσωπικό και πάντα με τα κορυφαία γερμανικά προϊόντα. Σβάτσκοφ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310-515-017. Χαιρετίσματα το φίλο μου από τα παλιά που πήρε προηγουμένως και με διόρθωσε. Μου λέει, κάτσε ρε εσύ. Κούδα Σαράφης, Κωστάκης Ιωσιφίδης και φυσικά ο Αποστολίδης. Ναι ρε, και αυτοί. Και αυτοί. Είναι πολλοί. Είναι πολύ. Τι να βάλεις μέσα στους τρεις, κάποιοι θα αφήσεις απ' έξω. Κοίταξε, αυτοί δεν φαίνουν απ' έξω. Απλώς ο φίλος ο παλιός, με πολλούς αέριδες στην πλάτη και πολλού δρόμο και πολλές βροχές που έλεγε και ο Μανάβης. Ξέρεις τι βροχές έχει φάει αυτός, δρε, έλεγε. Το γνώρισε το Μάκη. Βέβαια, αφού κάνει εκδρομές στο λεωφορείο. Έλα ρε. Θύρα 4. Εκδρομές, χαρτάκι, πριν την εκδρομή, χαρτάκι να πάει να καθίσεις. Ναι. Στον αριθμό που σου λέει το χαρτάκι. Ναι. Όχι αλλού. Α. Ναι, ναι, ακριβώς στη θέση εκεί. Με μάχη βέβαια να μπει στο πρώτο λεωφορείο.
Στο πρώτο. Ο στόχος είναι ο πρώτο λεωφορείο. Όχι στο δεύτερο, αλλά και δεύτερο ό,τι πει ο Μάκης. Εκεί που ήταν ο Μάκης. Στο πρώτο στόχο, ήταν ο Μάκης. Ναι, ο στόχος ήταν πρώτο λεωφορείο. Μάλιστα. Μια φορά έκανα μια εκδρομή με την 4 και τα γκρεμίσαμε όλα εκεί πέρα στα Τέμπη και δεν ξαναπήγα. Δεν είμαι επιρρεπής. Μεγάλος στρατηγός. Ο Μάκης. Μεγάλος. Είμαστε μια φορά. Εγώ δεν πήγα να σου πω. Μια φορά πήγαμε με τα Μάκη πηγαίναμε. Στην Καβάλα και χιονίζει. Και είμαστε στο πέταλο από τη δεξιά μεριά που πηγαίνεις για Ξάνθη. Με τις κάτι άνορα, κάτι κουκούλες, κάτι σακούλες πλαστικές που βάζαμε τότε. Έβαλες ποτέ σακούλα, τις πουλούσαν σακούλα. Ένα τάλιρο τη μία, τη βάζαμε, ανοίγαμε και μια τρύπα και ήμασταν μέσα στη σακούλα να πούμε. Και θέλει κανένα πεντάλεπτο, κάνει μια παγωνιά και ρίχνει χιόνι. Και σηκώνει ο Μάκαρος και λέει, πάει μπροστά, γυρίζει μπροστά μας. Και λέει, ρε, για σηκωθείτε όρθιοι, ο αγώνας δεν παίρνεται μπανιστά. Μη δώρε σακούλα και ομπρέλα, ρε. Πάμε να πάω, φύγα και η σακούλα. Πού να ξαναβάλεις, να σηκώσεις ομπρέλα. Θα γίνεις εκεί πέρα. Παγωκολώνα, αλλά ποιος να τολμήσει. Όλοι στο κάγκελο, ρε, δεν παίρνετε μπανιστά ο αγώνας. Κερδίσαμε ένα μηδέν. Και γυρνά σπίτι μετά από ώρες από τον αγώνα και το σόβρακο είναι βρεγμένο από τη βροχή. Πες δεν μου μια θερμός. Δυνατή βροχή που έφαγες. Στην Ξάνθη. Εκεί είχαμε φάει πολύ βροχή. Πολλές φορές πολύ έχουμε βροχή. Φάει βροχή στην Ξάνθη. Πότε ήταν, πρέπει να ήταν το 98. Εκεί και λίγο πιο πριν. 97. Εκεί πρέπει να είναι. Γιατί ήμουν έφορος τότε στους συνδέσμους και τα λοιπά. Και θυμάμαι ότι την είχα φάει τη βροχή να πούμε. Το πανό δεν σηκωνόταν από το βάρος. Από το δεν βάρος. Δεν το σηκωνόταν. Δεν γινόταν με τίποτα. Δύο άτομα το πιάσαμε. Εγώ τις δύο βροχές που έφαγα τις πολύ δυνατές και αυτά ήταν έναν αγώνα με τον Αθηνικό στην Αθήνα. Έβαλε και ο γκόλος Καρτάδος και το ακύρωσε. Χάσαμε ένα μηδέν. Ο οποίο έβρεχε μία ώρα πριν από το γήπεδο, όταν ξεκινήσαμε να πάμε έβρεχε και έβρεχε όταν φύγαμε. Και είχαμε κομμένο εισιτήριο με την Ολυμπιακή να φύγουμε, πάμε στο αφού τα παπούτσια μου είχαν στενέψει την προχή. Είχαν μαζέψει. Και φεύγαμε 10 η ώρα, πήγαμε εμείς από τις 7, δεν είχαμε που να κάνουμε και 7.30 φεύγει ένα αεροπλάνο και πιάνουμε τη ρασούνα, να μην λυπήσουμε μας. 4 κομμάτια είμαστε, βάλε μας. Αλλάξαμε τα εστία και φύγαμε και σωθήκαμε, αδέρφε. Πολύ βροχή. Και μία στην Κατερίνη. Τέτοια βροχή στην Κατερίνη. Λες και ο Κυρκώστας, θα πούμε από την Κατερίνη, άνοιξε εκεί πέρα τους κρούνους. Και πέφτανε τα νερά, μας βγήκε. Δεν μου λες, κύριε Γιάννη Ζάτσης. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι επικρατεί θερμοκρασία. Που έχουν τις μπανάνες που κάνουν, πώς λέγεται να δεις, τις βάζουν μέσα στις θερμοκρασίες αυτές και κυτρινίζουν για μπανάνες. Για δώστε μια ψηλή να μας, γιατί έδωσε και ο κ. Αριστίδης. Ναι ρε, και ο Κούλης ο Αποστολίδης, και ο Κούλης ο Αποστολίδης, και ο Κωστάκης ο Ιωσιφίδης, και ο Γιάνναρος όμως ήταν, τώρα θα πεις ότι ο Γιάνναρος, δεν είναι αρεστός. Κάτι χαζοδηλώσεις έκανε, κάτι μαγκές έκανε, κάτι χειρονομίζεις. Τα ξέρω. Τα έκανε. Αλλά το συγχωρώ. Τον αγαπάω πολύ. Δεν γίνεται να μην το συγχωρέσω. Πώς το λέει το τραγούδι. Σε συγχωρώ τον εαυτό μου πώς μπορώ να τον εαυτό μου δεν μπορώ να τιμωρήσω. Δεν γίνεται 12 χρόνια με. Τον αγαπώ για 12 χρόνια. Έκανα μία έρευνα γιατί ήθελα να βγάλουμε στην Βεργίνα τηλεόραση ένα ρεπορτάζ τους 22 χρόνους την προϊστορία με τον Ολυμπιακό που έχανε και στους 22 συνεχόμενες χρονιές. Στα 12 χρόνια αυτά έπαιξε ο Γούναρης. 12 νίκες με τον Ολυμπιακό μέσα στην Τούμπα.
Και στα 12 μάτς ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το είχα ξεχάσει. Ο καλύτερος παίκτης Γιάννης Γούναρης. Κορυφαίος του αγώνα ο Γιάννης Γούναρης με τον Κώστα Ιωσηφίδη και τον Γιώργο Κούδα και το... Άλλες εποχές, Γιώργο. Ναι. Ερχόταν τότε η ομάδα του Ολυμπιακού και όντως ήταν χαμένη από το αεροδρόμιο. Ναι, αλλά είχες και ομάδα, ρε μεγάλε. Δεν ήταν χαμένη επειδή ήταν μόνο η χιλική, η βία του ήχου, οι κολομαγκές που κάναμε, γιατί κάναμε και τους κάναμε και μαγκές χοντρές. Μηχανάκια γύρω από το ξενοδοχείο όλο το βράδυ, πετροπόλεμο το πρωί. Είχε, ρε παιδί μου, δεν περνούσε έτσι. Υπήρχε ψυχολογική βία. Υπήρχε και κάτω στο Καραϊσκά και αυτοί και εμείς εδώ πέρα είμαστε τα καλύτερα παιδιά, αλλά είχαμε και ομαδάρα. Στο τέλος εκεί με κάτι καρασαβίδες, με κάτι αυτά, τους κερδίζαμε με τη φόρα, με την ορμή. Αλλά 15 χρόνια είχαν πολύ μεγάλη ομάδα. 70 που ξεκίνησε, 71. 70 που ξεκίνησε. Το 70. Με 92. Μέχρι το 85 είχαμε ομαδάρα 86. Μετά με τη φόρα. Μετά με τη φόρα και το 85 που έχω δει την ομάδα εκείνη, ήταν πολύ σταθερή. Μπορεί να μην είχε τους σούπερ παιχταράδες. Ναι. Αλλά είχε ένα σύνολο πολύ δεμένο, έμπαινε μέσα στον αγώνα και τους έπαιρνε βαθμούς. Πολύ σοβαρή ομάδα. Και αγωνίστρια, και να σου πω κάτι. Εάν θα δούμε, θα δούμε ότι εκτός από τη θέση του τερματοφύλακα, που στο τέλος πήραμε το Λάκη του Στυριού, δεν ξέρω πώς τον πήραμε. Είναι Δεκέμβριος, ο Τερζής ήταν τότε. Παντέλης. Τον Παντέλη είχε ο ΠΑΟΚ και βλέπω ότι δεν πάει καλά στη θέση του τερματοφύλακα. Να πάρουμε ένα τερματοφύλακα και πετάγεται ένας και λέει δεν παίρνουμε, λέει το Στεριούδα. Ο Στεριούδας είχε παρατήσει το ποδόσφαιρο και ασχολιόταν εδώ στην Πορταριά Χαλκιδικής. Έχει Πορταριά ο Βόλος, έχει Πορταριά και Χαλκιδικής. Και η Χαλκιδική. Με Βερίκοκα, είχε κάνει Βερικοκές. Το καλοκαίρι σταμάτησε το ποδόσφαιρο το παιδί και πήγε στο χωριό του να αράξει. Του πάρουμε, του φέρνουμε στον ΠΑΟΚ. Και τον παίρνουμε το Λάκη στον ΠΑΟΚ. Σε τρεις εβδομάδες ο Λάκης είναι έτοιμος και παίζουμε με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Το προπονητής βλέπει ότι ο Παντέλης δεν είναι καλά. Φωνάζει το Λάκη, του λέει και δεν μπαίνω, λέει ο Λάκης. Τι να φάει ο Λάκης, τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλος, Στεριούδας. Πολλά χρόνια στην ΑΕΚ. Και μπαίνει με τη μία μέσα και έμεινε μέχρι το τέλος. Πρώτος παίκτης. Και κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό 0-1 στην Αθήνα. Πάπριτσα, κεφαλιά. Ολυμπιακό στάδιο. Στο Ολυμπιακό στάδιο. 80.000 κόσμος μέσα. 5.000 παόκια. Μέσα ήμουν. Μέσα ήσουν, ναι, 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 ναι. Φοβερό. Και το πέταλο. Την μπαλάρα έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Την γκολ έχασε. Θα μπορούσε να κάνει το 0-4 του Ολυμπιακού. Μήνου τη Λαυτσή ήταν. Ή ο Μήνος. Ο Μήνος. Εκείνη η ομάδα, η δεύτερη μεγάλη καλή ομάδα του ΠΑΟΚ, χάνει κάποια λάμψη γιατί όλοι τη συγκρίνουν με την πρώτη. Σίγουρα δεν ήταν σαν την πρώτη. Αλλά για να τους δούμε λίγο τους παίκτες. Να κάνουμε λίγο. Και δεν θα ξανάρθει. Σαν την πρώτη ομάδα. Όχι. Πολύ δύσκολο. Όχι, δεν θα ξανά. Μέσα είχε παοξίδες, παιχταράδες. Είχε 3-4 παίκτες πρώτα-πρώτα από τα έφηβα. Ήταν ο Παράσκος, ήταν ο Χατζη Αντωνίου Γιαννάρας, ήταν ο Κούδας, ήταν ο Κούλης ο Αποστολίδης, ήταν ο... Ποιοι άλλοι ήταν. Και οι άλλοι εδώ γύρω από τα χωριά. Ήταν η Αμαλία από την Καλαμαριά. Κωστάκης ο Ιωσηφίδης, τα Σέρας κάπου και ένα χωριό. Τον πήραν για εξτρέμ, τον πάρανε πίσω και τον κάνανε ο Σάνων. Του λέει δεν κάνεις για εξτρέμ. Αριστερό μπακ. Εκεί που λέω ότι είναι η θέση του Λιμνιού. Στη θέση του Μάτος. Θα είναι ο αντικαταστάτης του Μάτος. Ξέρει πολύ μπαλάρα, είναι γρήγορος και μαρκάρει. Μπας περιπτώσει. Άμυνα ήταν ο Τσουρέλας. Από τη μια μεριά. Ένας Πάνος Σωτηρόπουλος από αριστερά. Μπανιώτης και Αλαβάντας. Ο Μπανιώτης με τον Αλαβάντα είναι δίδυμο που δεν το είχε η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το Φουντουκίδης και Παύλος Παπαδόπουλος, Πέλιος, αυτοί ήταν μεγαλύτεροι.
ο Μπανιώτης με τον Αλαβάντα. Αλεξανδρίδη, Βασιλάκος, Καρτάδος θα χαφ. Πάπριτσα, Σέντερφορ. Αριστερά το Χριστάρα, το Δημόπουλο. Δεξιά το Γιωργάρα, το Κωστίκο. Δεν ήταν λίγοι. Ήταν καλή ομάδα. Την άλλη χρονιά όμως διέλυσε. Δεν είχε συνέχεια. Ο Βασιλάκος πήγε στην ΑΕΚ, ο Κωστίκος πήγε στον Ολυμπιακό, ο Δημόπουλος πήγε στον Παραθηναϊκό. Διέλυσε η ομάδα. Πάπριτσα έφυγε. Ο άλλος, το center back, πώς το λέγαμε, τον είπαμε προηγουμένως. Πήγε στον Ολυμπιακό μαζί με τον Λίμπρεξ που τον πούλησε. Πακέτο τον πήγε. Τον Μπανιώτη. Ναι, πακέτο, ναι, ναι, τον πακέτο. Ήταν και αυτή πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά μου λένε τώρα στη μεγάλη ομάδα, λέει, δεν χωράει ο Γκαρσία. Ποιος Γκαρσία, ρε. Ποιος Γκαρσία, ρε, ιερόσιλη. Παίξε ο Γκαρσία, σε ποια νουδές θα παίξει ο Γκαρσία. Του Κούδα, του Σαράφη ή του Τερζανίδη. Στα χαφ. Ξέρετε τι θα λέει, τι θα πει Σαράφης. Αμυντικό χαφ. Που γινόταν επιθετικό όποτε ήθελε. Τερζανίδης, αμυντικό χαφ, πότε ήθελε, έπαιζε μπροστά. Και τον Γιώργο να ζωγραφίζει τώρα στα χαφ. Πού να μπει εκεί πέρα παίκτης. Ο Γκαρσία έχει αποδείξει. Έχει. Έχει αποδείξει έχει. Ότι άλλη εποχή βέβαια. Ναι. Άλλη εποχή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την παλιά εποχή με την εποχή Γκαρσία. Αλλά χωρίς αυτόν η ομάδα έχανε εντάξει. Πολύ σε ψυχή. Βουνό. Σε πάθος. Βουνό. Σε τεχνική. Ήτανε μια άλλη ομάδα αυτή του Ζαγοράκη. Είχε μια άγρια ομορφιά διαφορετική. Και ο Σάντος το είπε. Κάνουμε 3-4 μεγάλες μεταγραφές, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εμείς αντί να κάνουμε 2-3 μεταγραφές, πουλήσαμε τη μισή ομάδα. Διώξαμε τον Σάντος γιατί μπορούσαμε να τον κρατήσουμε. Είχες Κοντρέρας. Λίγος ήταν ο Κοντρέρας. Παιχταράς, σιγουριά στην άμυνα. Ήρεμος. Βιερίνια. Μουσλίμοβιτς. Μουσλίμ. Αν δεν είχε τραυματισμούς. Αν δεν είχε, ναι, ήτανε... Παιχταράς. Ήτανε... Θυμόμαστε εκεί την κολάρα μέσα στην πόλη που έβαλε. Ναι. Που βάλε μας να ακούσουμε τον γκολ του Μουσλίμοβιτς με τη Φενέρ. Θεωρώ ότι στα 50 περίπου χρόνια που βλέπω από 10 χρόνια παιδάκι τον ΠΑΟΚ, το πολυτιμότερο γκολ του ΠΑΟΚ. Αυτό που φώναξα με τον γκολ, νομίζω από το Ραγκάτσι το έχουμε. Ο Ραγκάτσι τότε ήταν εδώ στο Λίμπερο. Και είναι εκπληκτικός ο τρόπος που το φιλαράκι μου το τέρας περιγράφει τον γκολ αυτό, διότι τη στιγμή που περιγράφει έχουν πέσει πάνω του Τούρκου και τον κοπανάνε και τον φτύνουνε και τον κάνουν και αυτό το φωνάζει να πούμε και να γίνεται πανηγύρι σου λέω. Πανηγύρι. Και όσοι εμείς ακούγαμε Ραγκάτσι και βλέπαμε το μάτς από την τηλεόραση. Και μέσα ακούγαμε τον αυτόν ο οποίος τα έδωσε όλα. Εκείνο το μάτς. Πόσο περήφανος με έγινε. Βιερίνε τη σέντρα από τα χαφ. Ακριβίας. Ακριβίας και τη σταματάει ο άλλος να πούμε με το και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και ο τρόπος της συμπεριφοράς των Παοξίδων. Μην μου πεις ότι ήσουνε. Ήμουνα στην πόλη. Έλα ρε. Τρομελή. Κερκιδάρα. Τους πήραμε φαλάγγι τους Τούρκους. Φαλάγγι. Ήδη με το που μπήκαν τα λεωφορεία μέσα στην πόλη. Με σωρίδες. Όπου βλέπανε οι φίλοι μας οι Παοξίδες Τούρκους κατεβαίνανε και τους κυνηγούσαν. Ναι. Μέσα φάγανε τη φωτοβολίδα οι Τούρκοι. Τους πήραμε τη μαγιά και στο γήπεδο, ναι. Στην κερκίδα, αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγκινητικός ο ΠΑΟΚ. Εκεί που πήρε ο άλλος τη σημαία. Ναι, ναι, το κόρνερ. Αμάν αλάχ, αλάχ, φωνάζαν ξανάρθαν οι κουφάλες. Να πούμε, θα μας φάνε την καρδιά. Όποιο θα γεμίσει. Ο Βιερίνε παίρνει την κεφαλιά από το πουθενά. Γιατί μόνο του Σιλόβιτς, μόνο του. Γκολ! Γκολ!
Είχε ο γκολ από τον μουσλήμα μου. Έλα, έλα, για πω. Έλα, έλα. Το είχα το στο πρώτο λεπτό. Φοβερό το γκολ. Φοβερό το γκολ από τον Πάο. Φοβερό το γκολ. Έχω φάει απίστευτες ρέχες. Ακού τι λέγω πάλι, χαλάλι, λιρέκες. Θέλω να το ξανακούσω, σε παρακαλώ πολύ. Ο οποίος θα γεμίσει. Ο οποίος είναι, παίρνει την κεφαλιά από το πουθενά. Γιατί μόνο το πουθενά, όλος του. Γκολ! Γκολ! Και κάτι στο χέρι, τι έφαγε στο χέρι. Έχω φάει απίστευτες δρέχες και μια, κάτι έφαγε, μια καρέκλα στο χέρι. Τώρα κάτσε τον κουπανίσανε. Είναι και ψεύτικος ο Φουχαράς. Φοβάται και πολύ το ξύλο. Παρόλο που κάνει το αλάνιο, δεν με αλάνι λέει από τον Δεντροπόταμο. Πού λέει, από τη Στρουβάλτα, όχι. Από το Εφτά, πάμε. Επτάλοφο, από την Επτάλοφο, ναι, από την Επτάλοφο. Λοιπόν, Εύωσμο, Εύωσμο πρέπει να είναι. Όχι, όχι, Εφταλοφίτης είναι. Εφταλοφίτης είναι. Και τώρα είναι οικονομικό λάφο γύρω στην επανομία. Πατρεύτηκε μία από την επανομία και πήρε μεγάλη πρίκα. Έχει μια βιλάρα, να πούμε, εκεί πέρα και εκτρέφει στροδοκαμήλους. Και έχει και το από τα αυγά των στροδοκαμήλων. Έχει κάνει ένα βιολογικό εργαστήριο και από το τσόφλι το κάνει σκόνη, τα αυγά, το τσόφλι, το κάνει σκόνη και το βάζει σε πληγές. Είναι, πώς το λένε, είναι επλωτικό. Κονομάει. Έχει μπει στα μεσογειακά προγράμματα, μιλάνε ότι ο ραγάτσης αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει, ας πούμε, πολύ λίρα. Παπάς. Πρωτογενής τομέας, Γιώργο. Πρωτογενής τομέας. Αυτό είναι το μυστικό για εμάς τους Έλληνες. Δεν είναι ούτε οι βαριές βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροπλάνων. Δεν έχουμε τεχνογνωσία. Θέλουμε χρόνια για να κάνουμε έρευνες και να μπορούμε να βγάλουμε κάτι αξιόπιστο. Υπήρξαν πρωθυπουργοί που λένε να πάμε στην υψηλή τεχνολογία. Αυτά δεν γίνονται. Μας ταιριάζει ο τουρισμός, μας ταιριάζει ο πρωτογενής τομέας. Αγροτικά προϊόντα, εξαιρετικά ανά τον κόσμο, κτηνοτροφία, αυτά θα πρέπει να δούμε, να δώσουμε δουλειές στον κόσμο, να κάνουν νέοι επιχειρήσεις δικές τους για να βγάλουν χρήματα. Ο πρωτογενής τομέας είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και για την εθνική μας οικονομία. Σε ακούω πολλές φορές που προσπαθείς να τα πεις αυτά στην τηλεόραση, αλλά το μόνο τρόπο που σε φέρανε να βγεις και προσπαθείς μέσω της ευκαιρίας που σου δόθηκε να πεις αυτά τα πράγματα ήταν η ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Και σε φωνάξαν τότε γιατί είχες πει να καεί η Βουλή και ξέρω εγώ τι, στο χαβά που γινόταν εκεί στην Καμάρα. Φίλε Γιώργο, πέρα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που με στηρίζουν αυτά τα 2,5 χρόνια, τα εγώ να σου κανάλια... πω την αλήθεια, το τελευταίο 2 μήνες σε είδα. Δεν ξέρω τώρα αν πραγματικά τα 2 τελευταία χρόνια τα άλλα τα κανάλια, ενδεχομένως. Ναι, Βεργίνα Τηλεόραση, τον Άτλα, Atlas TV. Τα μικρά, τα δικά μας τα περιφερειακά κανάλια, μάλιστα. Κανάλια, νομίζω ευλατία, τηλεόραση. Καλά που υπάρχουν και αυτά και μαθαίνουμε κάποια πράγματα, διότι τα άλλα είναι διαπλοκή του κερατά. Και θα ήμασταν και αποκλεισμένοι όλοι στην Ένωση Κεντρών. Μετά από 2,5 χρόνια, με αφορμή αυτό το γεγονός, με καλέσανε σε συστημικό κανάλι. Και για ποιο λόγο με καλέσανε? Ούτε
για τα 150 ερωτήματα που έχω καταθέσει στη Βουλή για σοβαρά θέματα, επίσης σοβαρά θέματα όπως είναι και του ΠΑΟΚ βέβαια. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ και τα θέματα του Κοσμάκη είναι θέματα του Κοσμάκη. Για την ανεργία, για την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, έχουμε βγάλει στοιχεία στη Φόρα αλλά μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάτω δεν μπορέσαμε να τα αναδείξουμε. Κερπνό, φάγανε εκατομμύρια στο Κερπνό. Βγάλαμε στοιχεία για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Είχανε άνθρωποι μέσα στο Κερπνό. Ας εξηγήσουμε τον κόσμο και σε μένα που δεν το ξέρω. Τι είναι αυτό το Κερπνό? Δημιουργήθηκε τα μέσα της δεκαετίας του 90 για να ασχολείται με λοιμώδη νοσήματα. Για το AIDS, για τη χολέρα, για την πανούκλα. Ξεκίνησε ένας μικρός οργανισμός με 50 άτομα και από εκεί και πέρα ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει ΑΣΕΠ, χωρίς να υπάρχει ούτε οικονομικός έλεγχος, παίρνανε κρατικές επιχορηγήσεις εκατομμυρίων και χωρίς να κρατάνε παραστατικά, τα ξοδεύανε. Και όχι μόνο τα ξοδεύανε, βρέθηκαν και καταχρεωμένοι. Τώρα μιλάμε για επιχορηγήσεις των 50, 70, 100 εκατομμυρίων το έτος. Τι και δεν υπάρχουν ούτε αποδείξεις. Μερικά παραδείγματα να αναφέρω μόνο. Είχαν πάρει λάπτοπ αξίας 4.000 ευρώ το ένα. Χρυσά ήταν. Δεν υπάρχουν αυτά. Είχαν τζιπ, τσερόκι, με λίζινγκ, 18.000 ευρώ τον χρόνο. Ένα εξ αυτών ήταν 36.000 ευρώ το χρόνο, πληρών κάθε χρόνο για το αυτοκίνητο, 36.000. Κάπως έγινε το αυτοκίνητο. Αν το αγοράζανε έκανε λιγότερο. Μάλιστα. Αυτή δίνει όμως 36. Είχανε μία μηχανή BV 1200 για να κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα, όπως είπε και ο πρόεδρος του Κελπνό, η οποία κόστιζε 18.000 ευρώ τον χρόνο. Μια μηχανή. Τον χρόνο. Τον χρόνο. Και πόσα χρόνια την είχαν, δηλαδή. 7. 7, μία, 7, 7, 7, 7, 8, 56, 7 και 5, 12, 128.000. Ακριβώς. Σε 5 χρόνια δώσαν για την μηχανή. Και πόσο έκανε την αγοράζαμε, ρε φίλε. 18 έκανε αν την αγοράζαμε. Για να καταλάβουμε τι μάσα, πράγματα, έχει, τι μάσα έχει γίνει. Δεν υπάρχουν παραστατικά. Υπήρχανε σε ένα μπακαλοτεύτερο που τα γράφανε ότι σε αυτόν δίνουμε 500.000 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε, διοικητικό συμβούλιο δεν υπήρχε σε αυτό το θέμα. Υπήρχε. Για δεν αλλά δεν υπήρχε πλαίσιο, δεν ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν απολογισμό. Πού πάνε τα χρήματα. Ο Λούθε δηλαδή όπου θέλουμε τα βάζουμε χωρίς όπου παραστατικά θέλουμε. Και... Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό άμα θα πας στο Κονγκό, στο Μάο Μάο που είπε και ο τεράστιος Μελισανίδης, ερχόμαστε κύριε Μελισανίδη, ούτε στους Μάο Μάο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η Ιερά Μητρόπολη Βύρονος και Σαριανή πήρε δωρεά 2007 300.000 ευρώ, 2008 350.000 ευρώ, 2009 380.000 ευρώ. Ακούμε τα νούμερα, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Αυτά τα νούμερα τα πήρε, θεωρώ εγώ παρανόμως, διότι δεν είναι στο αντικείμενο του Κελπνό. Δεν ήταν υποχρέωση να δίνει στην Ιερά Μητρόπολη αυτά τα ποσά. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό, εκείνο το διάστημα, ήταν και ο Μητροπολίτης. Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό ήταν και ο Μητροπολίτης. Και αποφάσισαν το Κελπνό να δίνει στη Μητρόπολη αυτά τα ποσά. Και μόνο σε αυτή τη Μητρόπολη. Σε καμία άλλη Μητρόπολη της Ελλάδος. Ωραία, μάνα μου. Τι έχουμε, ποιος θέλει κάτι ιδιαίτερο? Ναι. Ορίστε, έχουμε έναν ακροατή, κύριε Φωκά. Ναι, ορίστε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, το φίλο με τον Καρατοραγκάτση είναι από την Επτάλοφο. Επτάλοφο, μπράβο. Και πήγε ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης, όχι οικονομικός.
Όχι, όχι, ερωτικός. Έχω μάθει ότι έχει κάνει ένα κτήμα καμιά 200 στρέμματα και, ναι, ναι, ναι. Και έχει... Να είναι καλά, να είναι καλά. Έχουμε κάνει πολλές εκδρομές με τον Χρήστο. Μάλιστα, καλό παιδί άλλο, και φίλος μου. Πολύ καλό παιδί. Εγώ άλλο, γνωριζόμαστε και μαζί. Να είσαι καλά, που... το μικρό σου. Σταμάτη, σταμάτη. Λοιπόν, θέλω να βρεις τις δηλώσεις του κυρίου Ψαριανού από το ποτάμι. Τις ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Φωκάς, αν άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Ναι, δεν έχω ακούσει, δεν την έχω ακούσει. Κύριε Φωκά, τι ακριβώς να τον απαντήσει. Γιατί νομίζω ναι, μέσα στη Βουλή και μερικοί άλλοι και από την ΠΑΕ να απαντήσουν. Στον Φωκά. Όχι στον κύριο Φωκά. Στον Ψαριανό. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Από ό,τι μου είπε ο κύριος Φωκάς και το αναφέραμε και προηγούμενα, είπε ότι ο ΠΑΟΚ έκλεψε από την ΑΕΚ, λέει, δύο πρωταθλήματα. Δύο πρωταθλήματα, ο ΠΑΟΚ, όχι ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ. Και το 85 και το 76. Τώρα είναι ο κύριος Ψαριανός. Είναι πολύ, πολύ προσβλητικές οι δηλώσεις του. Θα τον περιλάβω, απλώς σέβομαι ότι είναι συνάδελφός του και ενδεχομένως να δημιουργήσω. Θα τον περιλάβουμε, είναι υποχρέωσή μας, διότι μιλάμε για μεγάλο ψεύδος. Αυτή η ομάδα που έπρεπε να πάρει 10 πρωταθλήματα, πρώτα, πήρε ένα. Κύριε Αριστίδη Φωκά, με όλο το σεβασμό που σας έχω και εσάς και τον κύριο αυτό, αυτός ο άνθρωπος που μόνο που είναι αξής και μιλάει απαξιωτικά για τον ΠΑΟΚ, τον αναφέρει σαν ΠΑΟΚ, για μένα είναι χι. Και θα μιλήσω πολύ άσχημα γι' αυτό, να, ή άλλη φορά, όχι σήμερα. Κάτι άλλο θες, παιδί μου? Ναι, διχάζουνε, λέει ότι ο Τουρσινίδης διχάζουνε, την Ελλάδα τη διχάζουνε, κάτι τέτοιες δηλώσεις. Ερχόμαστε. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι να έχετε. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, Σταμάτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σταμάτησε, παλιός μάγκας, για να λέει ότι... Έχουμε οριστεί από τις εκδρομές και τα λοιπά. Είναι δικό μας χέρι. Λοιπόν, τι λέγαμε, τι είπα το μαλάκι σου Ψαριανός. Συγγνώμη για το λαλάκι. Φίλος με πήρε και με είπε, δεν έχω δει το, δεν το έχεις τι δει. Έχει γράψει. Φίλος με πήρε στο τηλέφωνο και με ανέφερε ότι έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις. Τι θα κάνουμε? Θα δω ακριβώς τι έχει πει. Ναι, για να, τι πρέπει για να απαντήσουμε. Το έχω το τηλέφωνο του, το γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε πιει καφέ στο Κολωνάκι επανειλημμένος. Τον έχω κάνει συνεντεύξεις. Το έχω, αλλά εάν θα τον πάρω τηλέφωνο θα του μιλήσω σκληρά. Και μετά δεν θέλω, γιατί έχουμε πολύ κοινούς γνωστούς. Θα του τα ρίξω όμως, για να πάρουμε μια γραμμή ακόμα, φαίνεται. Και είπαμε όπως πάει η εκπομπή σήμερα. Ναι, έτσι. Ορίστε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Θα ήθελα να δώσω ακόμα ένα στοιχείο που συμβαίνει. Και είναι και έντονο κιόλας. Η παραπλάνηση της κοινής γνώμης που συμβαίνει μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πλέον στην κοινωνία που ζούμε βλέπουμε ότι πολλοί αγοράζουν εφημερίδες, site, κανάλια, μόνο και μόνο για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Ναι, υπάρχει αυτό. Δεν είναι ψέμα αυτό που λες. Όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Εδώ όμως πολλοί, ρε φίλε. Πολλοί. Τώρα τι γίνεται, βρίσκονται γύρω στα 5 εκατομμύρια κάτω, ακούνε τις ειδήσεις τους και αναμασάνε αυτά που θέλουν να πούνε μεταξύ τους. Και βγάζουν μια κοινή γνώμη, ένα bullying που έγινε όπως και με τους δικαστές. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Το συναντήσαμε και με τον κύριο Φωκά στην εκπομπή κάτω, που με το ζόρι έπρεπε να επιβάλλουν τη δικιά τους γνώμη και άποψη. Αφού είχαν στημένο τον πρωτοσάλτη εκεί πέρα, στον άνθρωπο. Μα αυτό συμβαίνει καιρό τώρα, εντάξει. Αυτό λέμε, ότι είναι 5 εκατομμύρια κάτω και να μας ένει τις ειδήσεις που θέλουν να ακούνε μεταξύ τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει μια οικουμενικότητα. Δεν πρόκειται περί Βορρά ή Νότου. Πρόκειται περί κάτι άλλο. Μια οικουμενικότητα που πρέπει να τον αγκαλιάζει πλέον όλη η Ελλάδα. Αν θέλουμε να βγούμε από αυτά που ζούμε. Αν δεν θέλουμε, μένουμε σε αυτά. Μόνο που επειδή είναι το κέντρο εκεί και σαν κέντρο που είναι, η ευέλεια που έχει σε αυτά που λέει και σε αυτά που θέλει να κάνει είναι τεράστια. Μόνο με την αλήθεια που λέμε και θέλουμε να κρατήσουμε και να δείξουμε μπορούμε να νικήσουμε. Να είσαι καλά. Και ευτυχώς έχουμε αυτή την αρχή που
τον πρόεδρο που ήρθε και πιστεύω πιστεύει σε αυτά τα πράγματα. Και τον Ιβάν. Αυτή θα είναι η νίκη μας. Πραγματικά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που... Το κύπελλο, ναι. Πλέον, ναι, το κύπελλο είναι μια γιορτή. Ας το πάρουν όσοι κατέβουν σαν γιορτή. Έτσι το μάθαμε τους πατεράδες μας και έτσι πρέπει να το κρατήσουμε κι εμείς. Παλιά πήγαινε πρώτα στη Δημοκρατία. Είχε μια αρχή το κύπελλο. Ήταν μια πανελλήνια ένωση. Όπως κινούσαν και οι αγώνες. Με όλες τις ομάδες. Το γάμα εθνική, αριστεχνικά, ξέρω αλφα. Είναι μια γιορτή. Όλος ο κόσμος θα κατέβει, ως γιορτή να το πάρει. Να μην σπηλώσει την γιορτή αυτή. Ναι, ρε αδερφέ, πρόσεξε τώρα. Ο αδικημένος είσαι εσύ. Και εσύ κάνεις την πρόταση, παρόλο ότι είσαι αδικημένος, πάμε να το γιορτάσουμε, ρε παιδιά. Το πρωτάθλημα, το κύπελλο είναι μια γιορτή. Από την άλλη μεριά, ο άλλος που σέκλεψε το πρωτάθλημα, η Original βγάζει ανακοίνωση που λέει να μην έρθουν οι αλόθρισκοι στην Αθήνα και μας τη βρωμήσουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι κάποια μέσα, κάποιοι έχουν κάποια μέσα και βγάζουν αυτά τα πράγματα κάτω και αναμασάνε τις ειδήσεις που θέλουν να περάσουν στον κόσμο. Αν νομίζουν ότι έχουν πρόβλημα, ας έχουν πρόβλημα. Εμείς θα πάμε σαν γιορτή. Θα πάμε να το γιορτάσουμε. Με τους απέναντι συνέλληνες φιλάθλους που υποστηρίζουν την ΑΕΚ. Ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Ας βγάζουν ό,τι θέλουν ανακοινώσεις. Εδώ γίνονται πολλά από εκεί κάτω. Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε? 42. 42. Έχουμε ξαναμιλήσει σε κάποια μονοπάτια της λαχαναγοράς. Έχουμε μιλήσει άλλη φορά. Στην παλιά λαχαναγορά? Όχι, όχι, όχι. Να σε καλά. Το όνομά σου? Τι σημάσεις αυτής, Ιωάννης. Γεια σου ρε Γιάννη, να σε καλά. Απλά μην ξεχάσει ο κόσμος, παιδιά, αυτή τη γιορτή που πρέπει να έχουμε μέσα μας και αυτό που πρέπει να πάμε να δείξουμε. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Πώς θα το αλλάξουμε κάτι αν συνεχίζουμε αυτό που συνεχίζουν αυτοί? Φιλιά. Γεια σου ρε Γιάννη, άκουσε τι μας λέει. Ο Γιάννης έχει δίκιο, είναι μας μια άλλης γιορτή, γιορτή του ποδοσφαίρου. Ας θυμηθούμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου το 2001. Από τη μια πλευρά ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού με τον Σοκράτη Κόκαλη, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο, ετοιμάσανε μια φιέστα για τον Ολυμπιακό, ναι, και εμείς το πανηγυρίσαμε 4-2. Εμείς κάναμε το πάρτι. Ας ετοιμαστούμε για μια τέτοια φιέστα. Το Γιάννη πώς τον άκουσες? Πολύ λογικός. Όλα αυτά που είπε. Πάμε, λέμε, στους άλλους συνέλληνες και ότι ο ΠΑΟΚ εκφράζει κάτι άλλο. Ο μόνος, δεν θα έκανα πάντα. Αλλά το γουστάρω τον Κότσο, το Λεβέντη. Είναι όνομα για πράγμα. Βασίλη. Κώστα, σε χίλια συγγνώμη. Κώστας είναι ο αδερφός του. Ο αδερφός του. Ο μόνος που μίλησε μέσα στη Βουλή. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι Αθηναίος, ζει στην Αθήνα και θα έχει τον μπούλινγκ των Αθηναίων, φιλάθλων. Όταν βγαίνει και λέει ότι έπρεπε να ξαναγίνει ο αγώνας, έπρεπε να παίξει με τον Ολυμπιακός ξανά ο αγώνας, δεν έπρεπε να τιμωρηθεί πάνω από 50.000 ο Σαββίδης και όλα αυτά που λέει. Πόσο θα ήθελα να τα ακούσω και από όλο τον κόσμο αυτό, από όλη την πολιτική ηγεσία. Να μας πούν την αλήθεια, ρε. Τι ακριβώς έγινε, τι ακριβώς είδαμε, αυτά που είδαν τα μάτια μας, να γίνουνε, να αποδειχθεί δικαιοσύνη. Τίποτα, μόνο ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μιλάει αύριο. Αύριο έχουμε στο Βελίδιο 7 η ώρα, αύριο Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα, ανοιχτή συγκέντρωση, να έρθουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε, με βασικό θέμα το Σκοπιανό. Και από εκεί πέρα ο πρόεδρος θα αναφερθεί και σε κάποια άλλα θέματα. Αλλά βασικό θέμα είναι το Σκοπιανό. Που μας καίει όλους. Μας καίει όλους τους Έλληνες, όχι τους Μακεδόνες μόνο. Όλους τους Έλληνες. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Διότι αποδείχτηκε από το μεγάλο συλλαλητήριο των Αθηνών, ρε Αριστείδη. Ένα εκατομμύριο κάτω. Εδώ ήρθαν οι κριτικοί. 400.000 κόσμο στην Θεσσαλονίκη. Ήρθαν από την Κρήτη. Ήρθαν από όλα τα σημεία της Ελλάδος. Έλληνες, όχι Βορελαδίτες, Έλληνες, Αθήνα. Οι Αθηναίοι κατεβήκανε και αυτοί να διαμαρτυρηθούν
για την προδοσία αυτή που έχουμε μπροστά μας. Εσύ, η Αθήνα, να σου πω κάτι. Για όλους από εμάς έχουν ζήσει στην Αθήνα. Εγώ τα τελευταία μου 20 χρόνια τα περνάω στην Αθήνα. Τώρα έχω λίγο που άραξα και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν ωραιότεροι άνθρωποι από τους Αθηναίους. Αυτοί οι οποίοι διοικούν την Αθήνα με τα παρατρεχάμενα λαμόγια και τις συμμορίες, σαν και αυτές που είπες προηγούμενα, είναι αυτοί που δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα. Άμα τους πούμε, δεν είναι 10.000 όλοι μαζί. Τα άλλα 5 εκατομμύρια είναι καλοί άνθρωποι. Μεροκαματιάριδες που τρέχουν μέρα νύχτα σε αυτή την κόλαση που λέγεται Αθήνα, προσπαθώντας να επιβιώσουν. Αυτό το βλέπεις όταν πήγες Αθήνα. Βλέπεις από το μετρό βγαίνουν μαζικά ο κόσμος και τρέχουν πάνε στις δουλειές τους να τρέξουν να προλάβουν όλη μέρα μέχρι τη νύχτα για να τη βγάλουν. Για να τη βγάλουν. Να πάνε ένα κομμάτι ψωμί στην οικογένεια. Να πάρουν με γραμμή ακόμα. Και βέβαια. Και βέβαια. Μας ρίξουν κανένα πινελίκι. Υπάρχει Καζαριανός και μας ρίξουν κανένα πινελίκι. Φίλοι μας. Αδέρφια μας. Εγώ δεν μ' αρέσει η αντιπαλότητα που έχουμε με τον Άρη. Μ' αρέσει αλλά μέχρι ένα σημείο. Περάσαμε τις κόκκινες γραμμές. Φίλους Αριανούς έχεις? Αν έχω, πρώτα έχω τη γυναίκα μου που είναι Αριανούς και την κόρη μου τη μικρή την Ευελίνα. Σκουλίκι να πούμε του κερατά. Τη λέω και τι παιδί μου, τι είσαι, λέω να πας στους ιερολοχίτες. Όχι ρε μπαμπά, σούπερ τρία μου λέει. Αμάλλον, σούπερ η μικρή. Τι να την κάνω, το διώξω το παιδί από το σπίτι. Όχι, έχουμε φίλους Αριανούς, Ηρακλειδές. Είμαστε στο σπίτι μου, είμαστε μια ομάδα. Έλα η γραμμή, ορίστε. Καλημέρα. Καλώς ήταν. Από Ελβετία σας παίρνω. Καλώς το ένα, το φίλο τον Ελβετό. Λοιπόν, δεν σας άκουσα από την αρχή. Άκουσα για το μήνυμα του Ψαριανού. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Για πάρε μας μέσα ρε φίλε, γιατί δεν το έχουμε διαβάσει. Λοιπόν, στο Facebook την έκανε τη δημοσίευση. Και λέει χαρακτηριστικά, λοιπόν, μιλώντας για πρωταθλήματα, το διαβάζω έτσι. Ναι, ναι. Που οι γάβροι του Βορρά γκρινιάζουν και αυτό το 76 με Τσαμπουκά και το 85 με εντολή του Κίμωνα για να πάρει ξανά τη Μακεδονία από τις εκλογές του Πασόκ. Καλά, η Μακεδονία έχει 48% Πασόκ, ρε, τότε. Λοιπόν, και τα πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ με μία μπροστά, έτσι. ΠΑΟΚ, ναι. Κλεμμένα από την ΑΕΚ ήταν. Θα δεις και η ΑΕΚ ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα του 85. όπως και της ΑΕΛ Τυρί το 88 με την ουρά του Τσίγκοφ και εντολή Πασόκ όταν ο Βαλιράκης άλλαξε τον νόμο. Ψάξε την ιστορία. Όπως και από τα 22 του Γαβρού τα 4 τουλάχιστον ήταν κλεμμένα από την ΑΕΚ, ο Μπάοκ, πάλι με νη, δεν διεκδίκησε κανένα. Συνήθως ήταν τσάτσος του Κόκαλη. Ή τα ξεχάσαμε αυτά. Λοιπόν, αυτά δημοσίευσε ο αξιότιμος κύριος, τον οποίο τον έχουμε και στη Βουλή, έτσι. Ψαριάμε, αλλά ναι. Το ακόμα χειρότερο είναι τα σχόλια από κάτω. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσος κόσμος ο οποίος να επικροτεί τέτοιες δηλώσεις. Πόσος κόσμος, ρε. Το όνομά σου, αν επιτρέπετε. Γιώργος. Γιώργη, πόσος κόσμος. Άντε να έχει 100 μηνύματα. Λοιπόν, 100 χαζί. Το θέμα είναι... Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι οι χαζί ακούγονται. Και δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. 300 στη Βουλή, ο Ψαριανός το έγραψε μόνο. Οι άλλοι... Τους παίρνει όλους η μπάλα. Να καεί! Μετά λέει ο άλλος απ' έξω. Και βγαίνει ο Φωκάς και λέει να καεί το ορδελομπούλι, να πούμε. Γελάει ο Αριστείδης. Και εκεί πέρα πάνω, και εκεί πέρα πάνω έχουν πατήσει όλοι αυτοί που γράφουν από κάτω το κείμενο. Για το Φωκά μιλάνε. Α, του ρίχνουν πράγμα. Για το Φωκά και το Ζουράρι. Για το Φωκά και το Ζουράρι. Έχεις γίνει... Να σε ευχαριστήσουμε για τα καλά λόγια. Ναι. Λοιπόν, τι να πω, δεν ξέρω ίσως αν η επόμενη επένδυση του Σαββίδη, αντί να πάρει έναν παίχτη, να πληρώσει 1000 τρόλ. Γιατί εγώ ζω στην Ελβετία και προχθές, επειδή παίζω λίγο μπαλίτσα εραστεχνικά εδώ πέρα, ναι. Ένας παίχτης Ισπανός ήρθε και μου είπε, επειδή ξέρουν, έχουν μάθει τον ΠΑΟΚ, μου λένε, ο δικός σας λέει δεν είναι ο πρόεδρος με το πιστόλι. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Λοιπόν, γιατί αυτά ακούγονται. Τα λάθη. Γιατί αυτά ήταν λάθος. Αυτή η εικόνα ήταν ανάθεμα την ώρα για τη στιγμή που έγινε. Ήταν λάθος. Το θέμα είναι όμως. Το θέμα είναι ότι ήταν... εδώ είναι ο πρόεδρος να αποδείξει με τη διάρκεια. Γιατί η διάρκεια, φίλε Γιώργη, που είσαι στην Ελβετία, η διάρκεια χρωματίζει την πορεία ενός ανθρώπου.
το μία λεπτομέρεια πες ότι ήταν ένα λάθος μεγάλο που έκανε. Βγήκε Παλικαρίσια, ζήτησε συγγνώμη, δέχτηκε την τιμωρία, δεν πηγαίνει στο γήπεδο παρόλο που μπορεί να πάει και να δώσει 10.000 γιατί δεν τον ενδιαφέρει και έκανε δήλωση ότι εγώ δέχομαι την τιμωρία που με επέβαλαν τα ελληνικά δικαστήρια. Αυτό σημαίνει ήθος. Και αυτό στη διάρκεια γιατί. Τι μας έχει Γιώργη διδάξει η ιστορία. Η ιστορία μας έχει διδάξει ένα περιστατικό που έχει γίνει παράδειγμα σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Το ότι ο Σοκράτης ήπιε το κόνιο παρόλο που τον είχαν κατηγορήσει άδικα και παρόλο που οι μαθητές είχαν ρίξει υπνοτικό στους φρουρούς και κοιμόταν και του λέει πάμε να φύγουμε λέει και θα το γυρίσουμε εμείς μετά. Όχι λέει δεν θα φύγω. Γιατί πιστός στους νόμους της πατρίδος έστω και αν είναι άδικη. Ένα μικρό Σοκράτης είναι αυτή τη στιγμή ο Ιβάν. Δεν αναφέρομαι σε αυτό και μια χαρά είναι ο πρόεδρος. Και απλά αναφέρομαι στο ότι το τι τραβάμε επειδή ακριβώς τα πράγματα παρουσιάζονται τόσο μονόπλευρα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν ήταν ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στο πιστόλι. Έτσι. Δηλαδή έχω 3-4 ξένους ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν μιλήσει για το πιστόλι. Αυτό είπαμε. Και δεν έχουν φυσικά αυτή καμία ιδέα, καμία ιδέα. Τίποτε. Για το τι γίνεται γενικά. Οπλοφόρος, πρόεδρος εισέβαλε στο γήπεδο, έτσι βγήκε ας πούμε στο Βέλγιο. Ακριβώς. Τι άσε πει άλλο. Ναι, βέβαια εμείς αντίστοιχα δεν δημοσιεύουμε το τι γίνεται από τις άλλες ομάδες. Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε αρχίσει. Απλώς θέλω να σου πω γιατί είμαι μεγαλύτερό σου από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή. Ναι. Ο μεγάλος πρόεδρος του Πανθηναϊκού Γιώργης, ο Βαρδινογιάννης, ο κάπτεν ή ο λεγόμενος Ρίγκο, όπως το λέγανε, όχι μόνο οπλοφορούσε αλλά απειλούσε. Ναι, αλλά εκεί ήταν. Αν το έβγαλε, στην Τούμπα το έβγαλε πρώτα-πρώτα. Στην Τούμπα τότε την πέσαμε εκεί πέρα να πούμε κουφάλες να πούμε και πάει να το τραβήξει και τον πηγαίνουν οι αυτοί και τον πήραν σηκωτό μέσα οι ζωματοφύλακες. Ναι, αλλά εκεί ήταν ο Βαρδινογιάννης, ήταν ο Ρίγκο, δεν ήταν ο Ρωσοπόντιος, ο λαθρέμπορος τσιγάρων όπως θέλουν τον παρουσιάσουνε. Ο ένας ήταν Ρίγκο και ο άλλος ήταν ο Πόντιος. Κοίτα, για λαθρεμπορία άλλος έχει πάει φυλακή. Έτσι. Έτσι. Επίσης αυτό το πήγες παλιά. Πέρσι δεν απειλήσε ο πρόεδρος της ομάδας που μας έκλεψε το πρωτάθλημα φέτος ότι θα πνίξει θα με το κασκό. Θα τον πνίξει με το κασκό. Ναι, αλλά είναι ο Τίγρης. Πού ήταν εκτός γηπέδου. Ήταν ο Τίγρης αυτός, χρυσέ μου. Είναι Τίγρης. Σένα είναι Πόντιο. Δεν ήταν εισβολή. Δεν ήταν. Ήτανε έξω στο σημαίκι του κόμματος. Τσάκα πίκο. Τσάκα πίκο. Να σε καλά Γιωργάρα. Έχουμε κάτι άλλο γιατί θα πάμε. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου. Να πάρουμε μια γραμμή ακόμα. Ναι, βέβαια, ναι. Βοηθήστε με λίγο. Ναι. Αν με απατάει η μνήμη μου. Ήταν ένας αγώνας που μπήκε μέσα ο Βαρδινογιάννης στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε μια ομάδα αστυνομικών. Κάποιος τον ακούμπησε. Γυρνάει πίσω ο Βαρδινογιάννης και λέει ποιος με ακούμπησε. Και όλοι κάνανε 2 μέτρα πίσω. Όλοι οι αστυνομικοί. Ρίγκο, ρε φίλε. Η Ρίγκο. Δηλαδή το δικαιολογώ. Γιατί είναι ο Βαρδινογιάννης. Έχει δικαίωμα να έχει πιστόλι, να λέει ποιος μ' ακούμπησε, να πουλάει τσαμπουκά. Ξέρεις τι έκανε αυτός. Γίνεται το εμπάρκο της Ροδεσίας. Η Ροδεσία. Και ο τρελός από όλους τους Βαρδινογιανναίους, από τσαμπουκάς, ο τρελός αυτός που σε έκανε με λεφτά, ήταν ο Γιώργης, ο καπετάνιος. Ο οποίος γέμισε το πετρελοφόρο, να πούμε πετρελαιό. Και όρμηξε ανάμεσα στα καράβια του έκτου στόλου που ήταν απ' έξω και λέει κουφάλες όποιος με πειράξει θα ανοίξω τις κάνουλες και θα κάνω τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Και πέρασε να μου έσπασε το εμπάρκο της Ροδεσίας και πέρασε μέσα τους έδωσε πετρέλαιο να πούμε και του φορτώσανε το καράβι διαμάντια. Και εκεί πέρα γίνανε μεγάλη και τρανή. Και το βάλεις τώρα αυτό, αυτός είναι ο Τσάκαλος. Είχε γκόμενα την Αυθήνα, άφησε τη γυναίκα του και έτρεχε με αυτή του Βοσκόπουλου, πώς τη λένε. Ήταν και συνάδελφό σου. Πώς τη λέγανε. Γκερέκου. Τι Γκερέκου γκόμενα. Πώς θα γίνει να πούμε. Σε τσακάλι. Αυτός είναι ο εραστής. Αν το έκανα εγώ θα άφηνα τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ξεφτύλα σου έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα. Να πάρουμε μια γραμμούλα και να πάμε. Ναι. Ορίστε κύριε μου. Καλησπέρα. Καλώς τον ναι. Κύριε Συρίγο. Εγώ συνήθως δεν σπαταλώ το χρόνο. Καλησπέρα και στον κύριο Φωκάνη είναι δίπλα σας. Βεβαίως. Την καλησπέρα μου φιλαράκι. Ωραία. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω
να μου κάνετε τη χάρη, μια μικρή χάρη, να μου δώσετε λίγο χρόνο μόνο να κάνω μια τοποθέτηση. Άμα πεις καλά λόγια για μας, θα μιλάς όσο θέλεις. Άμα πας να μας κυνηγήσεις, θα λοιπόν, κυνηγηθείς. Να πω ότι είμαι Ομοσχοβίτης καταρχήν. Γεια σου, και φίλε. Να συνεχίσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το θέμα των Αθηναίων που δείξατε και που είπατε ότι είναι εξαίρετοι άνθρωποι κτλ. Κύριε Συρίγου, εγώ μεγάλωσα και κάτω. Σαν και σας, εγώ σε μια τριανταετία και βάλει. Όταν βρέθηκα στο Τωρόντο, Καναδά, με ένα μεγάλο καλλιτέχνη, τον Πέτρο του Γαϊτάνου, και βρεθήκαμε στο ραδιόφωνο, κύριε Συρίγου, να μιλήσουμε για τους Έλληνες εκεί, βάσει των γεγονότων που ήταν, που είχαν συμβεί, και βάσει της εκδήλωσης για την γενοκτονία των Ποντίων, βγήκα στο ραδιόφωνο και είπα, οι Πόντιοι οι μετανάστες, γενικότερα οι Έλληνες, δεν είναι τίποτα επικότερος ο Γαϊτάνος. Η άποψη προσωπική του Μοσχοβίτη είναι η εξής. Ότι οι άνθρωποι είναι εγωπαθείς, δεν είναι καθόλου πατριώτες περισσότερο από τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου δεν θα χορτάσει. Και όταν οι άνθρωποι βάζουν το εγώ τους πάνω από μία μέρα μνήμης, μία μέρα αναστάσεως στον νεκρό που τους μνημονεύεις ή τους ανασταίνεις, για μένα δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Πόντιοι, δεν είναι πατριώτες. Και μείναν όλοι κόκαλο. Και στην εκδήλωση έγινε το έλα να δεις γιατί. Μπορεί να μην ήρθαν οι Πόντιοι, ήρθαν οι κάποιοι, αλλά ήρθε όλη η Ελλάδα. Από Πελοπόννησο, από νησιά, από υπηρώτες, οι πάντες. Γιατί ναι, έτσι είναι η αλήθεια. Για τους Αθηναίους λοιπόν, εγώ έχω την ψυχή και τη δύναμη από την αγαπώ την Αθήνα. Είναι η Αθήνα μας, είναι η Ελλάδα μας όλοι. Αυτοί όμως δεν μπορούν να πούνε η Μακεδονία μας, κύριε Συρίγο. Δεν θα τα ισοπεδώνουμε, αν δεν θα τα εξισώνουμε όλα. Δεν είναι της ίδιας κουλτούρας. Εδώ ακόμα υπάρχει το πραγματικό φιλότιμο. Εκεί υπάρχει το φιλότιμο κατά το Δοκούν και οι Οσφικαντοί. Καλά, είναι, ναι, σίγουρα έχουν, είναι πιο σκληροί. Εμείς είμαστε ακόμα πιο ρομαντικοί, είμαστε πιο τίμοι άνθρωποι, είμαστε πιο χαμογελαστοί. Εννοείται, μεγάλος ακάτω που αναλαμβάνω την αγάπη. Αλλά ας μην ξεχάσουμε ότι την Θεσσαλονίκη Αθηναίοι την ελευθερώσανε. Ο Παύλος Μελάς και η παρέα του ήταν αυτοί που ήρθαν και θυσιάσαν τη ζωή τους, αφήσανε αυτά. Κρήτες πολλοί, νησιώτες πολλοί, μανιάτες πολλοί. Μην τους συγκρίνεις αυτούς με το τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα πούμε στο τώρα, άσε το παρελθόν, διότι όποιοι το γνωρίζουν δεν υπάρχει λόγος να... Μόνο το παρελθόν μπορεί να μας ενώσει. Το τώρα, όταν βγαίνει βουλευτής και μας γράφει ΜΠΑΟΚ και Τυριά λέει τους Λαρισαίους, τα αδέρφια μας που με το υπηκό των Λαρισαίων ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στον Ινδό ποταμό. Τι να με πει το... Να μην είναι ο Φωκάς εδώ και δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλιώς θα τον έλεγα κοπρόσκυλο. Αλλά δεν το λέω γιατί σέβομαι τον κύριο Φωκά. Και καλά κάνετε. Εγώ όμως έχω να πω ως ακροατή σας που σέβομαι την εκπομπή σας κύριε Συρίγου και δίπλα τον καλεσμένο τον κύριο Φωκά και όλους τους φίλους που μας ακούνε, έχω να πω, εγώ δεν έχω στείλει σφαίρες στο γραμμένο. Εγώ δεν έχω κάψει φούρνους του Κωνσταντινά και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχω βάλει φωτιά σε σπίτια, μπήκα και τα λοιπά. Δεν έχω απειλήσει με κασκόλ κανέναν. Δεν έχω πει κανέναν μάω-μάω. Και να πω κάτι που με λυπεί ιδιαίτερα. Ένα σοβαρό γεγονός. Αγαπητέ Δημήτρη Μελισανίδη, Πόντιοι Πατριώτη. Στους μάω-μάω ήρθες και έφερες και κοιμήθηκε ο μέγας πατέρας, ο Μπαρπαζόρας που ήταν υπερπόντιος και το λατρεύαμε όλοι. Όχι φίλε, εδώ δεν είναι μάω-μάω. Έτσι, πρέπει να ανακαλέσει το λιγότερο που μπορεί να κάνει για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Αυτός ο χαρακτηρισμός, εάν δεν ανακαλεστεί, δυστυχώς θα σου τον επιστρέψω αν επιστρεπτεί, κύριε Μελισανίδη. Υπάρχουν και ακροτές, υπάρχουν και πολίτες που σέβονται τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Κύριε Φωκά, καταρχήν να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε κιόλας, σε ποιο κόμμα ανήκετε? Ένωση Κεντρών, με τον Βασίλη Λεβέντη. Ένωση Κεντρών. Λεβέντης είστε και Λεβέντικα συμπεριφερθήκατε, αλλά έχω να σας προσάψω κάτι. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας, όταν με καλέσανε να ζητήσω κάποια συγγνώμη, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, θα έβγαινα ευθέως και σας έλεγα, κύριοι, αυτό το κτίριο έχουν περάσει άνθρωποι που τιμήσανε την Ελλάδα και το λαό της. Εμείς σήμερα δεν κάνουμε το ίδιο. Εγώ δεν μπορώ να συνταυτιστώ με αυτές τις πολιτικές του Δούνε και Λαβίν, με το άσπρο να το κάνω μαύρο και να κατακεραυνώνω ψυχές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Βόρεια Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα. Κάνε τις ευνείς καταθέσεις. Σιγά πουλάκι μου, θα μου πάθεις τίποτα.
Συγγνώμη κύριε Γιώργο, μου δίνετε ευκαιρία να τα πω. Πρέπει να βγουν από την ψυχή μου να τα ακούσουν. Δεν βρίζω κανέναν. Μιλάω πολιτισμένα και, και πάνω απ' όλα λέω πραγματικότητες και αλήθειες. Και έχω να πω το εξής στον εισαγωγικά κύριο Ψαριανό, είπατε. Ναι. Τα πρωταθλήματα που είπατε δύο δεν είναι δύο που σας κλέψαμε κύριε Ψαριανή. Είναι πέντε. Είναι και ένα κύπελο το 82-83 που ακόμα ψάχνουμε γιατί μου ακύρωσε στον κόσμο. Έτσι μπράβο. Κύριε Ψαριανέ, έτσι, παγκόσμια μπράβο. Πρωτοτυπία αυτή του Σαράφη. Πάω που λες και το μη στο επιστρέφω γιατί το μη ξεκινάει μια λέξη που σου αρμόζει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν αγαπητέ Ψαριανέ είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που από κόρνερ της ακυρώσανε. Η μοναδική ομάδα που παίζει τιμωρημένα 10 αγωνιστικές και τους κέρδισε όλους. Από κόρνερ είναι τον κόλλο του Αναστασιάδη. Κύριε Γιώργο, ναι, δίνοντας, ήθελα να μην εφταυτώχω να του πω το εξής. Η λεβέντικη ομάδα και τα παλικάρια είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρουν ούτε κύπελα τσίγκαινα, ούτε μαστραπάδες, αλλά τους δεθεί η περηφάνεια και όχι ψώρο η περηφάνεια. Σας ευχαριστώ κύριε Φωκά, συνεχίστε και να, με δύναμη εμείς είμαστε εδώ. Αυτοί που μας προσεγγίσαν και μας στήριξαν όσο μπορέσανε, εμείς θα το ανταπόδωσουμε. Είσαι σας ευχαριστώ χήμαρος. Που με ακούσατε κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά, για χαρά. Καλή σου μέρα φίλε. Για χαρά. Για κλείστο το... Έχουμε γραμμή, Χίος. Για κλείσε το... Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, να πιούμε λίγο νεράκι. Έχουμε κάτι να πούμε για αυτά που είπε ο άνθρωπος. Δεν έχει άδικο. Τσίγκινα πρωταθλήματα δεν τα θέλουμε. Θέλουμε παλικαρίσια να πάρουμε το πρωτάθλημα όπως έπρεπε να συμβεί φέτος. Μας το στερήσανε. Το μήνυμα το έχει πάρει ο Ιβάν Σαββίδης πλέον ότι δεν έχει φίλους στην Αθήνα. Δεν είναι μόνος του. Έχει να δώσει έναν αγώνα να κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ, να τον κάνει για τα ευρωπαϊκά σαλόνια, να τον βάλει μέσα σε όμιλο του Champions League. Αυτός είναι ο στόχος και έπεται το πρωτάθλημα. Διάλειμμα. Oh my woman, oh my girl. Βαραβάς. Βάλε μου και τον έλαφο κυνηγό σε παρακαλώ. Και μου ρίχνει την κυρία Έφη, την οποία την έχουμε ξεχάσει. Ήμουνα χορευταράς στην εποχή μου, σε δίσκο. Τι φανείς? Καρέκλα. Ψηλό, ψηλά το τζιν, άσπρη κάλτσα. Όχι, κούκλος. Στο ίντερνετ έχει μια φωτογραφία μου, πως ήμουνα. Άμα μπεις και γράψεις Γιώργος Συρίγος γούνα, με βγάζει με μια γούνα σαν του ψάρτη αυτές που φοράει. Αλλά εγώ την υποστήριζα γιατί ήμουν play. Τίφανης, Γκρίφης, Καλκάνα, Σποτ. Τα τέσσερα τα μέρη που έκανα play την δεκαετία του 70. Άσπρη κάτσε. Ποτέ. Τώρα έχουμε μια γραμμή να περιμένει ένα λεπτάκι. Δύο 31 0 287 και 3 οχτάρια. Πάμε να περάσουμε την τελευταία ώρα παρέα με τον βουλευτή της Ενώσεως Κεντρών, τον κύριο Φωκά, που αύριο είπαμε... Έχουμε συγκέντρωση στο Βελίδιο, αύριο Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης θα αναφερθεί στο Σκοπιανό. Ως βάση του λόγου. Στο Σκοπιανό θα αναφερθεί. Και σε όλα τα εθνικά θέματα που μας αφορούν. Στο Ψαριανό θα αναφερθεί. Καλό είναι να αναφερθεί. Καλό είναι να αναφερθεί. Διότι ο κύριος Ψαριανός διχάζει την Ελλάδα με αυτά που λέει. Αποκαλεί μπαοξίδες στους παοξίδες, χαρακτηρίζοντάς τους τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν οι παλιοί όταν ήρθαν από την πόλη. Λες και οι δικοί του ήρθανε, άσε που οι αξίδες ήταν Ασιάτες, ήταν από την μεριά της Ασίας. Τέτοια τέρατα ήταν από τότε. Τυρόγαλα τους τα αδέρφια μας στη Λάρισα. Τι είναι αυτό δηλαδή? Έχει δείξει ο Λεβέντης ότι είναι Σαλονικιός. Μπορεί να είναι κάτοικος Αθήνας,
Την αγαπάει την πόλη. Την πόλη τη λατρεύει. Και εμείς τον αγαπάμε. Τρεις και λίγο είναι εδώ στην πόλη. Ναι. Ασχολείται με το Σκοπιανό όσο κανένας άλλος αρχηγός κόμματος. Έχουμε Συνέλλοντας Κεντρών σταθερή θέση εδώ και 20 χρόνια στο Σκοπιανό, ότι δεν παραχωρούμε, δεν πολλούμε, δεν χαρίζουμε το όνομά μας. Το ιερό όνομα! Δεν έχει κανένας αυτό το δικαίωμα, κύριε Συρίγο. Κανένας, μα κανένας, να παραχωρήσει αυτό το όνομα. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών, ούτε οποιοδήποτε θα έρθει. Αν κάποιος έχει αυτό το δικαίωμα, είναι ο Μεγαλέξανδρος και ο Φίλιππος ο δεύτερος. Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να δώσει ένα κομμάτι της ιστορίας μας στους γείτονες. Μάλιστα. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Φίλε μου Συρίγο, κύριε Φωκά, είμαι Ολυμπιακός και λέγομαι Πασχάλης. Τι κάνετε? Σας ακούμε, κύριε Πασχάλη. Ανοιχτές γραμμές για τον κύριο Πασχάλη. Λοιπόν, σας ακούω. Σας δίνω συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε για την ομάδα σας. Αλλά σε όλα αυτά που λέτε υπάρχουν και ορισμένες ανακρίβειες και γι' αυτό το λόγο πήρα. Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι δεν σας αρέσουν τα χάλκινα και τα χαρτιά. Ναι. Είναι έτσι, κύριε Φωκά? Ακριβώς έτσι είναι. Δεν τα θέλουμε. Μπράβο. Θέλουμε καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κερδίζει η ομάδα. Η καλύτερη καλά ομάδα. Κάνετε και δεν τα θέλετε. Αλλά πέρυσι κινήσατε γη και ουρανό για να πείσετε τον Πλωτανιά να καταθέσει ότι έφαγε ξύλο και κατέθεσε, άσχετα δεν εξακριβώθηκε αυτό, για να πάρετε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Είναι έτσι ή όχι? Και βέβαια όχι. Γιατί και βέβαια όχι, γιατί? Πρώτα τους πλακώσατε, ρε φίλε. Τους μαυρίζατε στο ξύλο. Το τι κάναμε εμείς, ναι. Το τι κάναμε εμείς είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, ποιος την κίνησε την τα νήματα για να πείσει τον Πλατανιά, να τελειώσει παρακαλώ, ναι, να πείσει τον Πλατανιά να κάνει ένσταση ότι έφαγε ξύλο για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά? Δεν μη ξέρω. Λέτε ότι. Εγώ ξέρω ότι το έκανε ο Πλατανιάς. Ορίστε. Ο Πλατανιάς διαμαρτυρήθηκε. Ναι, ο ΠΑΟΚ τι σχέση έχει? Εσύ λες ότι... φορές πήγε ο Πουλιωτόπουλος επάνω στην Κρήτη. Πήγε ο Πουλιωτόπουλος στην Κρήτη. Ένα μπέκτη ρε πήγε να δει. Όχι, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε. Όχι όπως μας συμφέρει. Όπως μας συμφέρει. Όχι, δεν λέμε αλήθειες. Ψεύτες είμαστε. Έφυγες. Όχι, έφυγες. Παρακαλώ, επόμενος. Γιώργαρα. Έλα, να είμαι ο κύριος που θα μιλήσουμε. Καλημέρα, παιδιά, και στους δυο. Γεια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Λοιπόν, Γιώργαρα. Έλα. Είναι μου καλά, άκουσα εγώ τον Πασχάλη τώρα εδώ τον τύπο, δεν το ξέρω εγώ τον τύπο αυτό, αλλά αυτός είναι Ολυμπιακός, το γνωρίζω που βγαίνει σε όλα τα ράδια, αλλά ούτε θέλω να το ξέρω. Τι να μας πήρε, παρακαλέσαμε λέει τον Πλατανιά, ρε εσύ φίλε, 40 κάλπικα έχεις πάρει, ρε, όλα κλεμμένα είναι, ρε, δεν τρέπεσαι που βγαίνει. Όχι, δεν ράδιο, είναι όλα κλεμμένα, στα περισσότερα... όλα κλεμμένα είναι, ρε. Ο Ολυμπιακός, άκουσε, ο Μάκης είσαι. Ρε Γιώργο, δεν έχουμε ματάκια, τα ματάκια δεν έχουμε. Εντάξει τώρα, ο Ολυμπιακός είναι μια... Γιώργη, να πούμε, εντάξει. Οι άλλοι χτες πανηγυρίζανε να πούμε με πρωτάθλημα κλεμμένο που το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μαζί σου. Μιλάνε αυτοί εδώ οι τύποι των Αθηνών όλοι, λοιπόν, για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης κύριοι είναι κύριος. Είναι κύριος με όλη την έννοια της λέξης. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει κάνει κακό σε κανένα, μόνο καλό κάνει. Τα έχουμε πει αυτά 100 φορές. Ενώ οι δικοί σας οι παράγοντες, κύρια Εξίδες και Ολυμπιακοί, να μην πω τίποτα γιατί θα με κλείσει ο Γιώργος. Λοιπόν, να μην πω τίποτα. Αυτοί εδώ οι τύποι έχουν καταστρέψει το ποδόσφαιρο το ελληνικό και την Ελλάδα όλοι. Αυτοί εδώ οι τύποι πρέπει να είναι φυλακοί. Μετά σε άλλο κράτος, σε σοβαρό κράτος, θα ήταν φυλακοί και ο Μελιζανίδης και ο Μαρινάκης. Και οι δύο φυλακοί θα ήταν με αυτά που έχουν κάνει σε εσά. Έφυγες. Δεν μπορώ να συνεχίσω ότι είναι αυτή. Μπορεί να έχεις όλου του κόσμου τα δίκαια, αλλά όταν χαρακτηρίζεις τους πρόεδρους δύο ιστορικών ομάδων χωρίς να έχει απαγγελθεί η δικαιοσύνη, μας φέρει σε δύσκολη θέση και το σταθμό και εμένα και τον κύριο Φωκά. Αν έχουν αυτοί, το ότι ο ένας έκατσε φυλακή για λαθρεμπόριο, ναι, έκατσε. Το ότι όμως αθωώθηκε εκ των υστέρων, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε γίνει, κάτι έγινε. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ας μείνουμε στη χθεσινή ξεφτύλα της φιέστας της ΑΕΚ.
Εδώ που έχεις όλα τα δικιά σου. Από εκεί και πέρα τώρα να με βάλεις εμένα να με κυνηγάνε εδώ πέρα και να κάνουν μηνύσεις στο σταθμό για να την πληρώσει ο Ζαγόρας και να κυνηγάνε τον Γκόλκα να πούμε και τον Παύλο τον Ραπτόπουλο. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι. Βέβαια, δεν φταίω εγώ, λέει, είναι ο Παύλος απ' έξω. Εγώ λέει δεν φταίω. Δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα αρχίζουν και κυνηγήσουν. Έλα. Εσείς κλαίγεστε. Εγώ κλαίγομαι, ναι. Εσείς κλαίγεστε. Λέω, άμα κυνηγήσουν τον Λίμπερο, δεν κυνηγάνε όλους μας. Όχι. Εμείς είμαι θα σταυροπόδι και πίνουμε καφέ. Α, ωραία. Είστε ωραίοι λοιπόν. Ορίστε ο επόμενος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα έτσι να γίνει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο σε όλους αυτούς που θεωρητικά είναι με τον ΠΑΟΚ. Και τι θέλω να πω λοιπόν. Μιλάω για τους πολιτικούς. Ήρθε ο Μητσοτάκης και του κάνανε ερωτήσεις. Οι μόνες ερωτήσεις που του κάνανε ήταν εντελώς θεωρητικολογίες. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ θα πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ένα γήπεδο μια ανώνυμη εταιρεία. Σωστά. Ανώνυμη εταιρεία ή στον αριστέχνη τα δίνουν. Δεν μπορεί να τα δώσει στην ανώνυμη εταιρεία. Πρώτα-πρώτα το γήπεδο είναι στον αριστέχνη. Αλλά το γήπεδο το εκμεταλλεύεται μια ανώνυμη εταιρεία. Και δεν θα έχει καν κουλουάρ από ό,τι λέγανε για να τουλάχιστον να μπαίνει ο Ερυθρέχνης να έχει το στίβο του εκεί μέσα. Σωστά. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι άλλα 10 εκατομμύρια έχουν ετοιμάσει για τον Παναθηναϊκό όταν θα κάνει το γήπεδό του. Εκεί στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο θα κάνει γήπεδο. Αποκλείεται. Ναι, θέλει να το ξαναφτιάξει. Βέβαια, άμα θα έρθουν άλλοι που θα έχουν πιο πολλά λεφτά, μπορεί να πάνε στο Βοτανικό να τους δώσουν πιο πολλά. Εκεί θα τους δώσουν. Στο Βοτανικό θα τους δώσουν. Δεν γίνεται γήπεδο εκεί στη Λεωφόρο. Ωραία. Αλεξάνδρα. Θα τους δώσουν ακόμη περισσότερα. Μια τριαντάρα. Μια τριαντάρα. 20-20 δώσατε στην ΑΕΚ, σε εμένα γιατί 10. Ένας δεν θα κάνει την ερώτηση όταν ξεκινήσει για να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ πόσα χρήματα θα δώσει δωρεάν. Για να γίνει το γήπεδο. Κύριε Φωκά. Γιατί είναι όλα αυτά δώρο. Αυτά είναι από τους Έλληνες φορολογούμενους και θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι ένα βασικό που ζητάμε είναι οι Έλληνες φορολογούμενοι όταν πληρώνουν το φόρο τους, όπως γίνεται και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, όταν πληρώνουν το φόρο τους, το 80% να μένει στην περιφέρεια που κατοικούν. Από εκεί ξεκινάει. Δεν είναι δυνατόν στην Ιταλία. Όταν πληρώνει κάποιος τα τέλη κυκλοφορίας, το 100% να πηγαίνει στην περιφέρεια και στην Ελλάδα να πηγαίνει το 10% για να γίνονται οι δρόμοι. Όταν πληρώνουμε όλοι μας τους φόρους και πάνε στην Αθήνα και μοιράζουν την πίτα όπως τους βολεύει, έτσι δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά. Οποιοδήποτε κόμμα κι αν είναι έτσι, δεν μιλάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται και πάντα έτσι τους βολεύει να γίνεται. Εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε μέσα στο Σύνταγμα και θα το ζητήσουμε αυτό. Περιμένουμε την αναθεώρηση του Συντάγματος που έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει σύντομα. Να ζητήσουμε ότι το 80% των φόρων θα παραμένει στην περιφέρεια. Ας φανταστούμε, τον Περιφερειάρχη. Να είχε το 80% το δικό μας περιφέρεια. Και δεν μιλάμε για τη δικιά μας περιφέρεια μόνο, μιλάμε για τις 12 περιφέρειες συν της Αθήνας, που είναι σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε να έπαιρνε το 80% των φόρων και να έλεγε τι θα κάνω, θα κάνω μετρό. Σε 4 χρόνια το μετρό θα έχει τελειώσει στην ώρα του. Θα υπήρχαν τα χρήματα, θα έχει υπολογίσει. Τι θα έλεγε ο Περιφερειάρχης, θέλω να κάνω αυτό το έργο για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, για την Έδεσα, για άλλες πόλεις. Μιλάμε για την Πελοπόννησο, κάθε περιφερειάρχης για την περιοχή του. Έχω το 80% των φόρων, από εδώ και πέρα θέλω να κάνω αυτό και το κάνει μόνος του. Δεν χρειάζεται να ρωτάει την κεντρική κυβέρνηση ή να πηγαίνει με απλωμένο χέρι να ζητήσει λεφτά που δικαιούται. Όπως στην περίπτωση αυτή τώρα που λέει ο κύριος ακροατής μας, η περιφέρεια από τα λεφτά τα οποία εισπράττει δίνει τα 20 στην ΑΕΚ, θα μπορούσε ο περιφερειάρχης εδώ από τα χρήματα που εισπράττει να δώσει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στην Καλαμαριά. Μα εδώ ο περιφερειάρχης, ο δικός μας αλλά και οι υπόλοιποι περιφερειάρχες δεν παίρνουν το 80%. Παίρνουν ελάχιστα χρήματα για να τα διαχειριστούν. Όλα πηγαίνουν όχι, στην κεντρική ότι αν διοίκηση. Αν παίρνουν το 80% θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πολύ εύκολα να κάνει αυτό που είπε ο κύριος. Ο Ηρακλής παρακαλάει να κάνει γήπεδο εδώ και χρόνια.
Ο Άρης θα ήθελε σίγουρα ένα πιο σύγχρονο γήπεδο. Βεβαίως. Η Έδεσα πιθανόν ήθελε ένα γήπεδο πιο καλό. Να θα κάνει ένα έργο. Λεφτά, λοιπόν, θα έχει λεφτά να αξιοποιήσει τα κεφάλαια των φορολογουμένων. Κύριε Φιλάρετε. Να καταλήξω λίγο. Για μένα καλό ήταν ούτε ένα ευρώ σε γήπεδα. Αν δεν έχουν καλύψει πρώτα παιδιά, νεαρά παιδιά, τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό και ψάχνουν και ζητιανεύουν από δεξιά και αριστερά από εταιρείες να γίνουν χορηγοί για να μπορέσουν να πάνε να δείξουν, να δώσουν τη σημαία την ελληνική να βγει πρώτη στην Ευρώπη, πρώτη στον κόσμο. Είναι τραγικά αυτά και πραγματικά δεν βλέπω ευαισθησία να αναρωτιούνται γιατί δίνονται αυτά τα 20 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Γεια και χαρά σας. Γεια χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ κύριε μου. Έλα Συρίγο. Έλα. Πού είσαι ρε παπά. Εδώ είμαι ρε διάκονε. Λοιπόν, ακούω τον κύριο Φωκά. Ναι. Ωραία τα λέει. Αλλά εάν δίνονταν το 80% φορολογίας περιφέρειες, πώς θα έκανε η Αθήνα μετρό, πώς θα έκανε ολυμπιακά έργα, πώς θα έκανε αεροδρόμια. Ίσως η μόνη περιφέρεια η οποία παίρνει το 100% είναι η Πελοπόννησος, που ανέφερε. Μια ζωή όλα τα έργα εκεί πέρα γίνονται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει και τους περισσότερους μεγάλους εργολάβους. Τώρα, για να είμαστε... Να τους... Ναι. Καταλαβαίνω τι δεν πρέπει να τους ταΐζει. Για να είμαστε, κύριε Φωκά... Τα χρήματα δεν πάνε από την περιφέρεια, πάνε από την κεντρική διοίκηση. Τα Ολυμπιακά έργα γίναν το 97, ξεκίνησαν. 2004 τελειώσανε τα έργα, μέχρι την τελευταία μέρα κατασκευάζανε... Και τα πετάξαν στα σκουπίδια. Και τα πετάξαν στα σκουπίδια, πολύ σωστά αναφέρεται. Και τότε βγήκε ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός και είπε «Τώρα σειρά έχει περιφέρεια». Αυτό από το 2004 μέχρι σήμερα δεν το είδαμε ακόμα. Ναι, πραγματικά. Άρα, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε... Όσο υπάρχουν μεγαλοεργολάβοι που ταΐζουν το σύστημα, ούτε πρόκειται να το δεις. Πάντως εδώ που τα λέμε χρειαζόταν η Αθήνα τα μεγάλα έργα γιατί μην ξεχνάμε ότι παίξει. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν τα χρειάζεται. Γι' αυτό είπε ο άνθρωπος. 30 χρόνια παλεύουμε να κλείσουμε μια τρύπα. Ναι, την τρύπα του Κούβελα. Από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, έτσι. Παλεύουμε να κλείσουμε μια τρύπα εκεί πάνω από την έκθεση. Του Κούβελα. Και δεν την έχουμε κλείσει. Δύο τρύπες έκανε. Μία εκεί και μία το Καλλιμάρμαρο διοικητήριο που παίζαμε μπάλα που πήγε να το κάνει πάρκινγκ και έμεινε η Λακούβα εκεί πέρα και βρωμίζει την πόλη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ντροπή και όνειδος. Αυτό που έγινε και χθες μέσα στα μούτρα μας πάλι μας πήγανε. Κύριε της ΑΕΚ, σας βαρεθήκαμε. Και μην πει κανένας από εσάς ότι είναι καθαρό το πρωτάθλημα που πήρατε. Γιατί ακόμη και χθες ξεφτυλιστήκατε. Θα έπρεπε να δείξει όχι μία κόκκινη, τέσσερις κόκκινες μαζεμένες στον κύριο Λιβάγια. Στο Λιβάγια έγινε. Τι ακριβώς έγινε με το Λιβάγια? Τι ακριβώς έγινε? Γίνεται μια παλιά μέσα στην περιοχή που είναι ο Αραούχο, ο Φσάι. Βγαίνει ο Χουάντερσον, μαζεύει την μπάλα και έτσι όπως είναι πεσμένος ο Αραούχο κάτω, κάτι έγινε εκεί πέρα μεταξύ τους, τέλος πάντων πέσαν και οι δύο κάτω, δείξε ο ένας το λόγο από τον άλλον και κάποια στιγμή ενώ είναι ο Λιβάγια πιο πίσω έρχεται με φόρα και σμπρώχνει τον Χουάντερσον και τον πετάει απέναντι στις πινακίδες. Μπροστά στον διαιτητή, έτσι. Μπροστά στον διαιτητή. Και ο διαιτητής αντί να τον αποβάλει, του βγάζει κίτρινη. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς γίνονται πράγματα. Αυτά είναι. Ακόμα συνεχίζουν δηλαδή, δεν χορτάσανε ρε παιδί. Όχι, δεν έχουν χορτάσει αγόρι μου καλό. Και δεν πρόκειται να χορτάσουν. Θέλουν και το κύπελο. Δεν θα τους το δώσουμε όμως, πώς θα πάει. Και αν θα τολμήσουν να κάνουν κάτι κάτω, να δεις τι έχει να γίνει. Αμάν. Συγγνώμη Γιώργο, δεν το λέω να πούμε με... Ξέρω πώς θα. Αλλά όταν ολόκληρη τη χρονιά κάνεις ό,τι κάνεις και δεν σου φτάνει και θέλεις κι άλλο, εσύ τι πιστεύεις, ότι άμα θα κατέβουν οι παοξίδες κάτω και κάνουν καμιά μαμουνιά και πάνε να πάρουν το κύπελο όπως πήραν το πρωτάθλημα, εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Να μην σου πω. Θα κάτσει φρόνημα
18.000 λαό θα κάτσει φρόνημα. Να κάτσει. Τι να κάτσει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και έχει μια χερούκλα ο Θεός, ξέρεις. Να σε καλά, έφυγες. Έχει τα δικιά του. Αν έγινε αυτό με το Λιβάγια, βγάλει τον Αρακόκκινη. Μα τελείωσε το πρωτάθλημα. Μα δεν θα παίζει τον τελικό. Ο Λιβάγια. Βασικό. Γι' αυτό δεν τον έκανε. Και το συνεχίζει. Και το συνεχίζει. Yeah. Ακόμα το Μυραλάς που προκαλούσε όλο τον κόσμο και παρακαλούσε, παιδιά, πετάξτε με κάτι. Μας έδειχνε τα αυτά του. Ακόμα δεν τον καλέσανε σε απολογή. Και ούτε θα τον καλέσουν. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Γιώργα, ρε. Έλα. Καλησπέρα, αδελφοί μου. Γεια χαρά. Το μόνο που μας έμεινε σε αλήτρο στήρο, τώρα να σηκωθεί αυτό το κύπελο μέσα στον ουρανό της Αθήνας, φίλε. Κατά τα άλλα, μόνο αυτό μας έμεινε. Αυτό είναι σαλίτρωση για να αποδείξουμε. Να αποδείξουμε ότι ζούμε και υπάρχουν. Αλλά πάλι, Γιώργο μου, ο ΠΑΟΚ θέλει στελέχη. Επομένως 10 χρόνια το φωνάζω. Και ένα πρόεδρο να κουμαντάρει μόνο το σύλλογο και μόνο, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα. Όσο και να λέμε, πάλι θα ρίχνουμε την ευθύνη για άλλους. Για μένα τα πρωταθλήματα που χάνονται, 80% φταίει ο σύλλογος και όχι οι Αθηναίοι. Γιατί βρίσκουν και κάνουν. Κατάλαβες, μπαινοβγαίνουν. Αυτή είναι αλήθεια, δεν τη λέει κανείς. 10 χρόνια αυτό γίνεται στον ΠΑΟ. Κρατάνε τις καρέκλες τους κάποιους που έπρεπε ήδη να έχουν παρατηθεί. Ο ΠΑΟ δεν πρόκειται να δει χαίρι με αυτούς που έχουν τον ΠΑΟ σήμερα. Τέρμα. Τελείωσε. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια και φούντι να την πούνε. Όλοι μέσα εκεί πρέπει να πάρουν τον πούλο τους και να έρθουν ΠΑΟΚια κανονικά και να μην δουλεύουν για το ΠΟΚ της Αθήνας. Να οργανώσουν ένα σύλλογο κανονικό, να βάλουν αρχηγό που να τρέμει η κοινωνία ολόκληρη. Κατάλαβες, όσο δουλεύουν υπόκριφα μερικοί εκεί μέσα, αυτό θα γίνεται. Τα φταίνε τα πέναλτι, τα offside, οι διαιτητές που ορίσαν οι ίδιοι ΠΑΕ. Ο ίδιος ο πρόεδρος, οι ίδιοι, πέραν αυτούς αρετόπουλους. Δεν διαφωνήσαν σε τίποτα. Σε τίποτα, σε όλα. Έχουν κανάλια και δεν μιλάνε. Έχουν το ένα και δεν κάνουν. Και θέλετε εσύ να πάω τον πρόλογο ότι φταίει μόνο η Αθήνα. Όχι, λάθος κάνετε. 10 χρόνια εσείς οι ίδιοι ρημάζετε το σύλλογο που είστε εκεί μέσα. Αυτή είναι αλήθεια. Πόσα τρυπήματα γίνανε, πόσα παρεάκια γίνανε, τα ξεχάσαμε τα παλιά στις αρχές. Άνθρωπος που τρυπιέται, φίλε μου, συνεχίζει να τρυπιέται. Ο ΠΑΟΚ είναι όμηρος. Είναι όμηρος και θα συνεχίσει να είναι όμηρος. Εντάξει, αν δεχθεί ένας κανονικός πρόεδρος να δουλεύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, τον Παλαμούτη και το Χορταράκι θα συνεχίζεται. Ναι, αλλά άμα θα έρθει να δουλεύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, πού δεν τα βρίσκει τα λεφτά, ρε φίλε, να τα βάζει τον ΠΑΟΚ. Πού δεν τα βρίσκει τα λεφτά, τόσα χρόνια πού τα είχαμε τα λεφτά, ρε ΠΑΟΚ. Τα είχαμε, αλλά. Τα είχαμε, ρε Γιώργο, τόσα τρυπήματα πότε τα είχαμε εμείς. Τόσες τιμωρίες να πούμε έχει να φάει σύλλογος στην εποχή της ιδρύσεώς τους. Δεν είναι ύποπτες οι τιμωρίες. Οι ψευτοεπαναστάσεις με αυτούς που βάλανε, που κάνουν βόλτες στην Αθήνα, που είναι ένας Δέδες, ένας Θοδωρίδης και κάνουν όλοι βολτούλες, αυτοί που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ και εκεί μέσα κάποιοι ντεμέκ παοξίδες. Εσύ δηλαδή τι δεν θα πιστέψω. Ότι όλα είναι, όλα αυτά η Αθήνα και είναι τυχαία 10 χρόνια μόλις πουλά τον παπά. Θυμάσαι τους αγοράκιδες βρίδες που μαλώνα και δεν μιλούσαν μεταξύ τους, αυτοί δεν φέρανε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν δουλεύουν ακόμα υπόκριβα μέσα στο σύλλογο. Αφού όλοι βόλτες μέσα στο γήπεδο κάνουν. Δεν αφήνουν τον Παλαμούτη, λέγω, ρε, που έχουν υπνοτήσει τον κόσμο με τις αγαθοεργίες και με τα καλά και ρημάζουν το σύλλογο. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, τα καλά και αγαθοεργίες. Το σύλλογο να τον πάτε μπροστά. Για να το δεν έχετε συνέχεια να πούμε στην τιμωρία και στη σφαλιάρα. Να κανονίσουν, να αφήνουν να ζητήσουν, να αφήνουν ένα κανονικό πάω εκεί μέσα. Δεν είπα να φύγει ο πρόεδρος. Όχι, να φύγει από αρχηγία, να πάρει και το γιο του, αυτό είπα. Να έρθει ένας πρόεδρος να μείνει χορηγός. Τι μας νοιάζει με τα κόμματα, τα λιμάνια και τα ρώσικα τέτοια. Μη θέλουμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Κατάλαβες. Αυτό θέλω. Δεν υπάρχει προκοπή, φίλε, τελείωσε. Έλα. Έχουμε το γήπεδο τώρα, έχουμε το μάτσο Κυριακή. Έφυγες. Άντε. Έφυγες. Είναι παράπονο. Κάνει παράπονο. Είναι παλιός ΠΑΟΞης, επαναστάτης. Ωραίος μάγκας, τον ξέρω τον άνθρωπο και βγάζει παράπονο. Και έχει ρε τα δικιά του. Ερασιτεχνισμός μεγάλος. Βάλε ρε εκεί πέρα μια φυσούνα να πάνε μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Με τον Ολυμπιακό λες. Με τον Ολυμπιακό. Βάλε ένα δίχτυ από πίσω. Κάτσε δίπλα από τον τέταρτο. Κύριε Μίχελ. Δες πάλι σηκώθηκε. Κοίτα τον φάω την καρδιά. Σηκώθηκε να πάνε όρθιοι είναι. Δέσε τους. Και οι security δίπλα μην μπορούν να βγουν από τον μπάγκο. Τους αφήσαμε και είναι ρε τεχνικά αυτά. Πήγε ο Νίκος ο Βεζιρτζής εκεί πέρα και σε 20 μέρες έφυγε. Χθες.
Κυριάκος, Κυριάκος, λέει και με ένα μουσί, που είπε και αυτά όλα τα site. Ποιος είσαι εσύ ρε Κυριάκο? Που μέσα στο Facebook έγινες η φίρμα δηλαδή και βγάζεις διαγγέλματα. Υπάλληλος της ΠΑΕΣΕ, κάτσε εκεί κάνει τη δουλειά σου να πούμε. Άσε, έχει άλλους ανθρώπους να μιλήσουν. Μιλήσουν άνθρωποι που έχουν πείρα και έχουν προσφορά στο σύλλογο. Και δεν μιλάνε αυτοί και βγήκες εσύ να μας πεις τώρα το αν το προτάθει να πεις. Μας μαύρισες την ψυχή, τέρας. Ορίστε, επόμενος. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στον κύριο Φωκά. Γεια χαρά σου. Γεια σου. Μα ανέφερες προηγουμένως, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Ρώταγε στον άλλο τον φίλο Μάκη. Ναι. Γεια σου κύριε Μάκη. Τι λέει η τεράστια σκύδρα μας, η αγάπη μου. Αλεξάνδρεια, Γιδάς, Γιδάς. Α, Γιδάς, από το Γιδά. Γιδά, ναι. Ωραία. Τώρα Γαλλία είμαι βασικά. Τώρα Γαλλία πάω. Τι κάνεις, τι πηγαίνουμε. Στην Ορλάνη πάω κομπόστα. Αχα, μάλιστα. Να για φάνε. Οι Ορλεανέζοι πάω κομπόστα σε ελληνικές. Να φάνε. Τα τρώνε αυτά, τους αρέσουν αυτά τα γλυκά, αυτά τα πινελίκια αυτούς. Ωραία. Λοιπόν, στο φίλο μας εκεί του κύριο Φωκά, συγχαρητήρια. Του έχουν ρίξει πάρα πολύ λάσπη. Φυσικά τη λάσπη τα κανάλια που του ρίξανε θα την εκλάβουν πίσω στις εκλογές όταν θα δουν αποτελέσματα, ας πούμε, επειδή είδαν έναν άνθρωπο να λέει την αλήθεια, αν και δεν είμαι, ας πούμε, ψηφοφόρος, ούτε και ασχολούμαι και με κομματικά, αλλά εδώ όποιος λέει την αλήθεια στην Ελλάδα, το ρίχνουν λάσπη αβέρτα. Θέλω να πω και το φίλο του Νικόλα ότι όλα τα κακά τα τραβάμε επειδή ο κύριος Σαββίδης φέρνει τα λεφτά από τη Ρωσία. Είδαμε τι τράβηξε ο Καραμαλής όταν πήγε να πάει με τη Ρωσία, τι του κάνανε, έτσι, έτσι. Και, τι καταστροφή μας κάνανε μετά τη χώρα. Την κάψανε. Έτσι. Κάψανε, ναι, την Πελοπόννησο. Λοιπόν, δύο μήνες και έστειλε μετά ο Πούτιν αεροπλάνο που έριξε 40 τόνους νερό για να σβήσει. Τώρα τι στραβοί είμαστε που μας λένε δεν είναι, αυτά τα πράγματα λέει δεν ξέρουμε και δεν είδαμε και μιλάτε παραμύθια. Ποια παραμύθια, δύο μήνες και εγώ ήταν η Αθήνα. Ξέρει κανένας γιατί και εγώ ήταν. Δύο μήνες η Πελοπόννησο, ο άλλος που καράς έχασε 5 παιδιά και τη γυναίκα του. Ποιος την έκαιγε την Πελοπόννησο, εγώ την έκαιγα. Κάποιοι άλλοι την καίγαν που δεν θέλαν να πάμε με τη Ρωσία. Λοιπόν, όσο για τον φίλο του Πασχάλη, εμείς τις κάμερες δεν τις κλείνουμε Πασχάλη. Και βεβαίως έπρεπε να υποκινήσουμε τον Πλατανιά και βεβαίως έπρεπε να πάει στη Β' Αθηνική ο Ολυμπιακός γιατί τους αφήσαν στο ξύλο, λέει, τους παίχτες. Και τελικά τι είπαν οι Ολυμπιακοί? Εμείς, λέει, τους κεράσαμε πορτοκαλάδα. Σοπα ρε, φέρε εδώ την κάμερα να δούμε που πήναν την πορτοκαλάδα. Όχι. Άλλες σβηστήκανε. Σβηστήκανε, λέει. Καλά, σβήθηκε, τις κάμερες τις έχουν για να έχουν το υλικό, όχι για τις βίντεο. Περίμενε. Η αστυνομία της παίρνει τις κάμερες, ήταν και αυτή στον κόλπο, Γιώργο. Α. Δεν αυτό, τώρα θα μπω σε τούνελ, άμα κλείσει θα σε χαιρετήσω. Άντε. Λοιπόν, να σου πω και κάτι. Για πες. Και όταν έγινε η επίθεση του έθνους με τα παπάκια και πήγανε στο Καραϊσκάκι και ζήτησε η αστυνομία την κάμερα, είπε, λέει, ότι η κάμερα σκεπάστηκε με το πανό όταν κάνανε επίθεση στο έθνος. Όταν παίζαμε. Μάλιστα. Πάω, Ολυμπιακός πάω στο Καραϊσκάκι. Αυτά εδώ πέρα τα εγκλήματα του πεις του κυρίου του Πασχάλη με το αλλαγμένο όνομα γιατί είναι Αριανός και το λένε κάπως αλλιώς. Δεν είναι Ολυμπιακός. Κρύβεται πίσω από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, καλησπέρα. Άντε, για χαρά. Και στον κύριο Φωκά. Καλό δρόμο, φίλε. Καλό δρόμο στη Γαλλία. Ευχαριστώ. Γαλλία. Πάμε κομπόστες. Στη Γαλλία. Ορίστε. Πρωτογενής τομέας. Τι θα στείλεις στη Γαλλία? Πριν. Καράβια, φρεγάτες, κομπόστες θα τους στείλεις. Ορίστε. Γεια σας. Γεια χαρά σας. Και εσάς κύριε Συρίγκο και τον κύριο Φωκά. Να είστε καλά. Δηλαδή έλεγε ο προηγούμενος, δεν θα καθίσω σε αυτό, να φύγει ο πρόεδρος, να μείνει χορηγός και να φέρνουμε ένα σαν το Βεζιτζή. Να μας φέρει το Βαλένσια με το κοντό το πόδι να ξαναπέζει. Θα ρίσκει και δεν τα ζήσαμε. Τέλος πάντων, αντιγράφω από τον συνάδελφό σου τον Τζορμπατζόγλου. Αχαϊκή αστέρας βλαχιώτη για την τρίτη κατηγορία. Στην προθέρμανση χτυπάνε τον προπονητή των φιλοξενουμένων. Αυτός φεύγει στο δημόσιο νοσοκομείο και η ομάδα αρνείται να κατέβει να παίξει. Προχθές βγαίνει η απόφαση για την τύχη του αγώνα. Τιμωρήθηκε ο αστέρας που δεν κατέβηκε να παίξει. Τι ώρα βγήκε η απόφαση? Δεν γίνεται αυτό, ψέματα είναι. Ναι, ναι, ναι. Τι ώρα βγήκε η απόφαση? Στις 1:53 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Ακούς? Ακούω να λες. Και ο κύριος Φωκάς τα ίδια, ο οποίος τα ξέρει βέβαια. Αχαϊκή αστέρας βλαχιώτη. Τι σημασία έχει αν είναι τρίτη κατηγορία? Όχι, ή πρώτη? Όχι, ο είναι ίδιος, ρε. Ναι, οι ίδιοι δικαστές είναι, ρε Γιώργο. Βέβαια. Αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι και εσύ καλά, γεια. Γεια χαρά. Τι γίνεται, ρε φίλε? Άλλος νόμος στον ένα, άλλος νόμος στο άλλο, δηλαδή και στο ίδιο αδίκημα. Η Λίντς πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία. Θα μπορεί μια ελληνική ομάδα
τη δυναμική της Λίντς να καταφέρει Λέστερ, να φτάσει ψηλά. Της Λέστερ. Της Λέστερ. Η Λίντς ήταν ομαδάρα. Η Λίντς ήταν η πιο άτυχη ομάδα. Μπορεί μια ομάδα από την επαρχία να καταφέρει να πάει μπροστά. Μια φορά έβγαινε η Λάρισα με ομαδάρα. Με ομαδάρα. Και βγαίνει ο συνάδελφός σου. Πέτσινο. Γι' αυτό και του λέει πέτσινο γιατί. Γιατί το παρίστηκε ένα παίκτη. Το παρίστηκε ένα παίκτη, πάρτε τον, κλείστε τον φυλακή. Τι φταίει δηλαδή όλος ο κάμπος. Επειδή ο Τσίκοφ, φαίνοντας να έχει απόδοση κρυφά από το αυτό, πάει και παίρνει τα χάπια, πάρτε να βάλει το ένα μέσα 5 χρόνια. Φταίει η Λάρισα. Να τιμωρήσει τη Λάρισα. Άλλο να είσαι αθλητής άλμας ύψος, πας εκεί πέρα, παίρνεις τα χάπια σου, ρομούς, σε πιάνουν, τιμωρείς εσύ. Δεν τιμωρείται όλη η Ελλάδα. Όλη η εθνική ομάδα. Ορίστε, κυρία μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πασχάλης λέγομαι. Ναι, κύριε Πασχάλη. Είναι το original μου όνομα. Αν και είναι το χάλια ραδιοφωνικό όνομα. Επιτρέψτε μου, προσωπική μου άποψη, αυτό σαρκάζομαι, έτσι. Το όνομα Πασχάλη. Πασχαλιά, είναι το ωραίο όνομα. Να εξαφανίζεστε. Καλύτερα να βγαίνω με Βλαδίμηρος, ας πούμε, ραδιοφωνικά, παρά που με Πασχάλη. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τώρα επειδή ακούγομαι χρόνια στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ ξαφνικά. Λέγε ρε Πασχάλη, με το υπέροχο. Εγώ, κύριε Φωκά και κύριε Γιώργο, με ξέρεις, είμαι ο Τουσάκη του Γαϊτατζή, αν θυμάσαι, ο φίλος. Να σε καλά, ο Σακούλης καλά είναι. Καλά, τελευταία παιδάκι έχει κάνει στα γεράματα. Άντε, μπράβο. Ξέρω, μπράβο. Τώρα έχω κάνει 2 χρόνια να μιλήσω μαζί του. Λοιπόν, εγώ ήμουν ένας παλιός ψηφοφόρος παραδοσιακός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σας κρύβω ότι το 12 απογοητεύτηκα από αντίδραση ψήφισα Χρυσή Αυγή. Φυσικά μετά συνειδητοποίησα ότι σαν να ψήφισα θύρα 7 του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Τέλος πάντων, και το 15 ήμουν ψηφοφόρος του κόμματός σας, κύριε Φωκά. Ψήφισα Ένωση Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Και αυτό το έκανα γιατί, έτσι απλά να σας το πω, δεν μετήχε στο πάτη των τελευταίων 40 ετών η συνείδησή μου. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Το χέρι δεν πάει, ξέρετε, από δεξιά. Όχι! Κατευθείαν αριστερά. Δεν μπορούμε. Δεν είναι αμαρτία μου. Δεν μπορούμε εμείς οι νεοδημοκράτες. Η απολολή. Ούτε, αν με ρωτήσετε, μπορεί να σας ψήφισα εσάς σαν βουλευτή, μπορεί και να μην σας ψήφισα. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή ψήφισα κουτουράδα. Β' περιφέρεια είναι ο κύριος Φωκάς. Ωραία. Τώρα, εάν συνεχίσει να έχει η πολιτική κατάσταση ως έχει, δεν θα σκρύβω ότι πάλι τον κύριο Λεβέντη θα τον ψηφίσω, γιατί μου είναι συμπαθή, σαν φυσιογνωμία. Γιατί κακά τα ψέματα, το μέλλον της Ελλάδας είναι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ηθική μου επιτάσσει να ψηφίσω το λιγότερο κακό, το λιγότερο αμόλυντο. Με επιτρέψει ένα λεπτό. Αμόλυντο, μάλλον. Με επιτρέψει ένα λεπτό. Παρακαλώ. Εμείς Νέος Κεντρών δεν μπήκαμε να πάρουμε υπουργικές καρέκλες. Το ξέρω, το τις προσφέρανε, τον πρόεδρο σας, ναι. Δεν τις πήραμε. Στηρίξαμε κάποια νομοσχέδια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά τα νομοσχέδια που πιστεύαμε ότι είναι σωστά. Αυτό και μόνο έχουμε κάνει. Θα στηρίξουμε ακόμα και την επόμενη κυβέρνηση σε κάποια νομοσχέδια μετά από τις επόμενες εκλογές, αλλά μόνο μέχρι εκεί. Δεν θέλουμε ούτε υπουργεία, εμείς θέλουμε να κάνουμε έλεγχο, να λέμε την αλήθεια, θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος. Έχουμε κρατήσει λεβέντικη στάση στο Σκοπιανό, έχουμε δώσει μάχη, διότι πάνω απ' όλα ακούμε και τον λαό, αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δεν είναι δυνατόν ο Τσίπρας να πηγαίνει τώρα που πήγε στη Μυτιλίνη να μπαίνει μέσα σε κλειστούς χώρους 150 ατόμων να βγάζει ομιλία και έξω να καίγεται ο τόπος. Πανηγύρι. Να γίνεται πανηγύρι, να έχει περισσότερα μάτα από ό,τι θα έχει μεθαύριο ο τελικός με την ΑΕΚ. Να σε καλά! Δεν μου λέτε, ναι. Δεν τελείωσε λίγο. Βεβαίως. Όσον αφορά και τον κύριο Ψαριανό, κύριε Φωκά, μην εκπλαγείτε, αν αύριο μεθαύριο η ραδιοφωνική σταθμή της πόλης μας και αυτού που σας λέω, τον φιλοξενήσουν τον κύριο Ψαριανό. Ούτε να εκπλαγείτε αν οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, όπως κάναμε τον κύριο Μητσοτάκη, ξανασυναντηθούν με τον κύριο Ψαριανό. Γιατί ιδεολογικά, να το τονίσω, ο κύριος Ψαριανός είναι ταυτόσιμος με τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία η σημερινή καμία σχέση με την παλιά Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ψέματα αυτό που λες. Η Νέα Δημοκρατία είναι σημειτικό Πασόκ. Να το ξέρετε. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είναι ποτάμια, πάγκαλι, λοβέρδι, τα ξέρετε. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να πάμε μια γραμμούλα ακόμα και να πάμε σε διάλειμμα. Παρακαλώ, ο τελευταίος, μην καλείτε άλλο, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλώς τον. Καλησπέρα κύριε Συρίγκο, καλησπέρα κύριε Φωκά, από Αθήνα παίρνω.
Γιώργος ΠΑΟΚ είμαι. Συγχαρητήρια κύριε Φωκά για την στάση σε όλο αυτό το διάστημα. Πραγματικά είναι από, είσαστε από τους λίγους ανθρώπους που ήσασταν αληθινός και ακέραιος και φίλος της αλήθειας. Θα ήθελα να απευθυνθώ και στον συνοπαδό μου πριν που πήρε και ανέφερε τα τρυπήματα του ΠΑΟΚ και όλα αυτά που τον κάνουν τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά. Να του πω το εξής πράγμα. Δεν τα κάνανε πριν γιατί δεν είχαν ανάγκη. Σε ήθελαν εκεί κομπάρσο για να βγαίνουν πρωταθλητές και να πανηγυρίζουν. Και γι' αυτό και σε συγχωρούσανε όταν γινόταν φασαρίες. Φαντάζεται ο φίλος μου συνοπαδός ότι αν γινόταν αυτές οι φασαρίες ή αν έπεφτε το χαρτάκι και όλα αυτά θα τιμωρούταν κανένας ΠΑΟΚ αν δεν ήταν ο Σαββίδης. Τρομερή προσέγγιση κάνεις Γιώργη. Ναι, αν ήταν προμοσχάρι ο Ζαγοράκης ή οποιοδήποτε. Γιατί σε θέλουν χρεωμένο και κομπάρσο για να στήσουν το πρωτάθλημα. Και στο τέλος να χαρούν αυτοί. Και γι' αυτό και σε συγχωρούσαν. Μη σας πω ότι τα θέλαν και όλα σε αυτά για να δίνουν και λίγο suspense. Ναι, όπως έγινε τότε με την ΑΕΚ και τον τερματοφυλακά λοιπόν, της. Ακριβώς. Λοιπόν, για να δίνουν λίγο suspense. Ποτέ δεν θα παίρνεις τίποτα. Όπως δεν παίρναμε όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Όλα τα χρόνια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε τι. Όλοι τους δεν σε θέλουν ανεξάρτητο. Κανέναν δεν θέλουν ανεξάρτητο. Θέλουν να τον ελέγχουν. Φαντάζεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι στέκει καλά οικονομικά ο Ολυμπιακός. Ξέρετε πόσα προβλήματα έχει. Ας διαβάσει κάποιος τον ισολογισμό του. Ή ο Παναθηναϊκός. Είτε η ΑΕΚ που πάει να φτιάξει ένα γήπεδο και παίρνει παράνομα, σωστά τα είπε πριν 3-4 γραμμές κάποιος κύριος, χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Δεν προβλέπεται ούτε στο ερεστέχνη αυτό. Αυτά είναι κονδύλια τα οποία είναι για ανοιχτούς χώρους και αθλοπηδείας που έχει η περιφέρεια να διαχειριστεί. Που είναι ανοιχτή στο κοινό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ανεξάρτητος οικονομικά και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Απλά το πρόβλημα ποιο ήταν. Έπρεπε να το είχαμε καταλάβει από την αρχή που φάγαμε 7 αγωνιστικές. Μας την είχαν εστημένη από την αρχή και γι' αυτό μας τιμωρήσαν με 7 και την ΑΕΚ 3. Δεν δέχτηκαν τη διορθωτική από τον παρατηρητή από τη ΣΑΜΟ. Απλά δεν περιμένανε ότι ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε τόσο δυνατά μέχρι το τέλος. Και οι τελευταίες γραμμές άμυνας θα ήταν αυτές. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν δεν πετύχαινε αυτό και πηγαίναμε στον τελικό, λοιπόν, και γινόταν τίποτα φασαρίες εδώ στην Αθήνα, θα μας αφαιρούσαν και το πρωτάθλημα. Έτσι λειτουργούνε. Γιατί το θέμα όλων είναι τι. Είναι η Α και η Β Αθηνών. Ο κύριος Κοντονής ετοιμάζεται να φύγει από τη Ζάγκηθο να πολιτευτεί από ό,τι λέγεται, εντάξει, στη Β Αθηνών. Το θέμα τους είναι αυτό. Επικρατούν πάντα οι βουλευτές της Α και Β Αθηνών έναντι όλων των άλλων βουλευτών όλης της υπόλοιπης Ελλάδος. Κύριε Φωκά, αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, το ότι στη Βουλή κάνουν κουμάντο οι Αθηναίοι βουλευτές της Α και Β, είναι δηλαδή είναι... Αυτός είναι ο στόχος. Πολύ σωστά το αναφέρει ο φίλος μας. Κοιτάξτε, ένα λεπτό κύριε Γιώργο, ένα λεπτό. Συγγνώμη. Ναι. Διότι βγάζει δεκάδες έδρες η Β Αθήνας. Οπότε αν πολιτευτείς εκεί έχεις εξασφαλισμένη θέση διαπαντός, ενώ στη Ζάγκηθο σήμερα βγαίνεις, αύριο δεν βγαίνεις, ναι. Δεν είναι τίποτα σίγουρο και είναι το λυπηρό στην όλη ιστορία ότι ο κάθε πολιτικός κάτω του συστήματος το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι το τομάρι του. Από εκεί ξεκινάνε. Πρώτα είναι το τομάρι του καθενός, μετά βάζει το κόμμα στο οποίο ανήκει. Και μετά έρχεται βέβαια ο ελληνικός λαός, το συμφέρον του Κοσμάκη, όλα είναι μετά. Πρώτα κοιτάνε το τομάρι τους. Πώς θα μπουν ξανά στη Βουλή, μετά να ξαναπάρουν υπουργική καρέκλα. Ο στόχος είναι και η υπουργική καρέκλα, δεν είναι η Βουλή. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γιώργος, ανεξάρτητα με κόμμα, το κατεστημένο της Βουλής το χειρίζεται ομάδες που είναι ασχέτως κόμματος, αλλά είναι της Α ή Β Αθήνας. Δηλαδή ακριβώς έτσι είναι. Δείτε λίγο ποιοι είναι ΑΒ Αθηνών. Δείτε στα μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία. Δείτε στο ΠΑΣΟΚ. Δείτε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον χώρο δεκαετίες. Μπορώ να αναφέρω και ονόματα. Ο κύριος Σαμαράς είναι από Καλαμάτι. Τη δεκαετία του 70. Βουλευτής, είναι το σύστημα. Εμείς έχουμε πει στην Ένωση Κεντρών 2 τετραετίες. Αν γίνουν παραπάνω εκλογές αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να συμπληρώσει τα 8 έτη και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να ξαναβάλεις υποψηφιότητα για βουλευτής. Έτσι θα ξεβρωμήσει το σύστημα. Όταν ο άλλος είναι επαγγελματίας πολιτικός,
μπαίνει μέσα και θέλει να είναι μέχρι να γεράσει και μετά να βάλει και τα παιδιά του μέσα στη αυτό Βουλή. Αυτό με τα παιδιά του, τι είναι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τα μισά είναι παιδιά βουλευτών. Ναι. Κύριε Γιώργο, τι λες εσύ? Έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Είναι τρομερό, εγώ θα σας πω και πόσοι άλλοι βουλευτές που παίζουν όλων των κομμάτων. Εντάξει, γιατί να μην το απόλυτο. Θα δείτε από την Κέρκυρα έφυγε της Νέας Δημοκρατίας που ήταν υπουργός δημοσίας τάξης. Πώς το λένε, ο Επισαμάρα τώρα, πώς το λέγανε. Που ήταν υπουργός. Ήταν στην Κέρκυρα βουλευτής, έφυγε Β' Αθηνών. Η άλλη Μισέλα από την Κοζάνη, όλοι τους δηλαδή οι βεντέτες και όλα τα ονόματα είναι από εκεί, καθορίζονται όλα. Και κοιτάζουν το θέμα τους. Σε θέλουν κομπάρσο. Εγώ θέλω να πω και το εξής πράγμα για το λυπηρό, δηλαδή για την ξεφτύλα, πραγματικά θα έλεγα, εισαγωγικά η λέξη ξεφτύλα, τη συμπεριφορά του Μελισσανίδη όσον αφορά τους Μάου Μάου. Εντάξει, δεν ξέρω ο κύριος Μελισσανίδης αν βλέπει το πρόσωπό του, αν βλέπει στους άλλους το πρόσωπό του. Και αναφέρεται στους άλλους Μάου Μάου γιατί αισθάνεται ο ίδιος Μάου Μάου. Και βέβαια νιώθω και μεγάλη έκπληξη από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, θα έλεγα, της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, περιφερειάρχες, δηλαδή δεν κατάλαβα, Μάου Μάου είναι αυτοί? Δηλαδή όταν θα απευθυνθούν αύριο στο κροτήριο σε ένα χρόνο που θα έχουν συγκεντρώσει προεκλογικές, τι θα τους λένε, απευθύνουμε στους Μάου Μάου ή θα τους φωνάζει το ακροατήριο Μάου Μάου? Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα αυτά που είδαμε φέτος. Δηλαδή έχει ξεσκεπαστεί όλο το σύστημα. Όλο το σύστημα. Δηλαδή δεν είναι, εγώ θυμάμαι, είμαι 57 χρονών, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ήμουν στο εξωτερικό πάρα πολύ, θα έλεγα έως και επαγγελματικά. Αλλά αυτό που θυμάμαι, αγώνες με μπέναλτι, να κρυθούν πρωταθλήματα, με δορυφόρους ομάδες. Εντάξει, αλλά αυτό που έγινε φέτος δεν έχει ξαναγίνει, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. 10 αγωνιστικές και κάτι άλλο, αν χρειαζόταν θα ήταν και 20 αγωνιστικές, παραδείγματος χάρη. Ό,τι χρειαζόταν δεν γινότανε. Αυτό που είπατε, κύριε Γιώργο, ότι δεν περιμένανε να αντέξει ο ΠΑΟΚ. Δεν και όταν είδαν δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Ναι, δεν δώσανε. Είχα δει έναν αγώνα, είχα δει στον υπόδρομο. Ήταν ένα γκανιά ανάλογο, το οποίο το είχαν στοιχηματίσει όλος ο κόσμος. Και οι ιδιοκτήτες το στήσαν το μάτς και είπανε τον άλλο, κράτα το άλογο για να το κράτα. Δεν ξέρω άμα ξέρεις από υποδρομίες κτλ. Λίγο άμα τραβήξεις τα καλλιντάρια, σηκώσει λίγο το κεφάλι πάνω το άλογο, λίγο να κόψει τη φόρα του, το περάσει. Ναι, αλλά το άλογο έτρεχε τόσο γρήγορα που όσο και να το τραβούσε να το κρατάει ο αναβάτης, το άλογο δεν σταματούσε. Και 10 μέτρα πριν φτάσει στο τέλος, πήδηξε ο αναβάτης από το. Άμα μπείτε στο YouTube. Το έχουνε. Πήδηξε από τη σέλα για να ακυρωθεί να πάρουν τα λεφτά. Αυτό κάνανε. Το τραβήξαν, δεν μπορούσαν να το σταματήσουν και βγάλαν τα μυστικά όπλα. Χαρτάκια, θέλεις πιστόλια. Δώσανε 7 αγωνιστικές και κλεισμένων και το 3-10. Και πρώτη αγωνιστική, προσέξτε, μέσα στη Λιβαδιά καθαρό τον πέναλτι δεν δίνουν. Στη Λάρισα ακολουθεί τρίτη, τέταρτη. Δεν πήραν τα μέτρα τους. Αλλά δεν τους βγήκε. Και φτάσανε στο τέλος που δεν το περιμένανε. Και έπρεπε εκεί να ξεγυμνωθούν. Και ξεγυμνώθηκαν, δεν έχουν καμιά ντροπή. Μην νομίζετε αυτό το φιλότιμο που διακρίνει, γιατί η καταγωγή μου είναι από τη Βόρειο Ελλάδα, εντάξει. Εμάς τους Βορειοελλαδίτες, δεν διακρίνει τους άλλους ανθρώπους εδώ στο Νότο. Αυτό που εμείς λέμε κλοπή, ξέρεις, ντροπή, ρε, δεν ντρεπόμαστε, πώς θα το κάνουμε. Αυτή την κλοπή την έχουν περηφάνεια. Προσέξτε, αυτή είναι περήφανη που κλέψανε. Γιώργη, πρέπει μεγαλύτερο... να πάω στο διάλειμμα, να σε καλά. Και όσο μεγαλύτερο ήταν το κόλπο τους, τόσο μεγαλύτερη περηφάνεια νιώθουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Το τελευταίο διάλειμμα, ρίξε μια την κυρία Έφη. Μας δυσαρεστήσουμε. Γιατί είναι χορηγός. Εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Είχαμε σήμερα τη χαρά να έχουμε τον κύριο Αριστίδη Φωκά, εκπρόσωπο και βουλευτή της Ένωσης Κεντρών Β' Περιφέρεια, παρακαλώ, Θεσσαλονίκης. Και όπως είπαμε, αύριο στις 7 η ώρα. Αύριο στο Βελίδιο 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε συγκέντρωση όλοι οι φίλοι της Ένωσης Κεντρών και όχι μόνο, για να ακούσουμε το Βασίλη Λεβέντη τι έχει να μας πει για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό.
Και όχι μόνο. Εμείς που δεν είμαστε Ένωση Κεντρών, αλλά είμαστε απολωλά πρόβατα της Νέας Δημοκρατίας που ψάχνουμε στέγη μέχρι να ξαναγίνει η Νέα Δημοκρατία αυτή που ξέραμε, μπορούμε να έρθουμε και να σας ακούσουμε, κύριε. Για όλους υπάρχει χώρος. Είμαστε στο κέντρο, φίλε Συρίγο. Ναι. Όλοι μπορούν να έρθουν να ακούσουν μια καθαρή φωνή, μια σταθερή φωνή, διότι η θέση που έχουμε στο Σκοπιανό είναι σταθερή εδώ και 20 χρόνια. Ίδια και απαράλλαχτη. Μακεδονία ότι είναι δεν παραχωρούμε στη Θάμη. Δεν παραχωρούμε. Σλάβοι. Καθίστε καλά, ρε Σλάβοι. Καθίστε καλά, ρε. Θέλετε να λέγεστε. Να τους αφήνουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη να λέγονται Μακεδόνες. Ποτέ. Ούτε μια δεν μέρα. Δεν μπορούμε να το παραχωρούμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Δεν είναι δικιά μας η Μακεδονία. Είναι των παιδιών μας, των εγγονών μας και των προγόνων μας. Τι ωραία, δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε αυτό το όνομα. Είναι αδύνατο. Το συλλαλητήριο Θεσσαλονίκης με 400.000 κόσμο, Αθήνα, 1,5 εκατομμύριο. Μαζεύτηκαν Έλληνες σήμερα που δεν μαζεύονται εύκολα. Όχι, ρε. Βλέπουμε έχουν περάσει μνημόνια. Πέρασαν δύσκολα μέτρα, μειώσεις συντάξεων, μισθών, αύξηση φορολογίας. Πέρασαν πολύ σκληρά πράγματα, δεν μαζεύτηκε κόσμος. Εδώ αφήσαν τους καναπέδες οι Έλληνες και κατεβήκαν στους δρόμους. Δεν παραχωρούμε την Μακεδονία. Δεν παραχωρούμε την Ελλάδα μας. Και γιατί η Ελλάδα είναι Μακεδονία και η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Τίποτα, δεν παραχωρείτε. Πάρουμε την τελευταία γραμμή, την προτελευταία. Ορίστε, κύριε. Γεια σας. Χαίρετε. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, 45 χρονών, τηλεφωνώ από τους αμπελόκηπους. Θέλω να πω κάποια πράγματα, όχι τόσο για το πρωτάθλημα το, που το πήραν κάλπικα κτλ. Αυτά είναι δεδομένα, έχουν υποθεί, ξαναυποθεί. Πιστεύω όμως ότι με τους τύπους θα έχουμε συνέχεια και αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα θα το ξαναζήσουμε το έργο. Φέτος κάποια πράγματα από το λαό του ΠΑΟΚ καθαρά δεν μ' άρεσαν, μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή ο λαός πιστεύω πήγε λίγο δυσανάλογα με την ομάδα. Κάναμε ένα συλλαλητήριο 3 εβδομάδες μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο μαζέψαμε με το ζόρι 3.000, ήμουν και εγώ εκεί. Μου είναι λίγο αδιανόητο να μαζεύουμε κάποτε για το αν θα έρθει να παίξει μπάσκετ ο Γαλακτερός στον ΠΑΟΚ 10-15.000. Ναι, βέβαια. Και να μαζεύουμε τη χρονιά που με βιάζουν και με ληστεύουν μέσα στο σπίτι μου και μου παίρνουν το πρωτάθλημα να κάνω ένα συλλαλητήριο και να μαζεύουμε το ζόρι 3.000. Μου είναι λίγο αδιανόητο. Δηλαδή αυτό μου δείχνει μια μετάλλαξη με εισαγωγικά του οπαδού του ΠΑΟΚ. Επειδή δουλεύω στο κέντρο και πήγα στο συλλαλητήριο, είμαι και δίπλα, έβρισκα ανθρώπους γνωστούς μου ΠΑΟΞΙΔΕΣ και συζητούσαμε, κύριε Κώστα, τι γνώμη έχετε, 50 χρονών, 60, εγώ είμαι 45, είπαμε. Με λέγαν τι να κάνουμε τώρα, ενωθήκαμε, δεν μπορούμε να τους πάμε κόντρα, τρεις είναι, τι να κάνουμε. Δηλαδή πράγματα διανόητα για μένα στο DNA του ΠΑΟΞΙ. Δηλαδή, σαν να μου λένε ένα πράγμα και επειδή στο το δεύτερο συλλαλητήριο ήμουνα και εγώ, ήθελα να συμφωνήσω μαζί σου ότι είδα πολλούς 50-άριδες, 45-άριδες, 60-άριδες και έλειπε η νεολαία, η οποία ήταν στις θάλασσες. Δηλαδή, ένα πράγμα αδιανόητο. Μίλησα με παοξίδες, σας είπα, και μου λέγανε ότι τι να κάνουμε, ενωθήκαν, είναι τρεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άλλος μου έλεγε, ο Σαββίδης λέει, ακούστε τώρα απόψεις, του χρόνου πρέπει να ρίξει περισσότερα λεφτά ώστε να κάνει ομάδα να κερδίζει τους διαιτητές. Και τους έλεγα, ρε παιδιά, και τους διαιτητές να κερδίσουμε, δεν μπορείς να κερδίσεις έτσι σχέδιο το παρακράτος. Εάν δεν πούμε εμείς ασπίδα μπροστά, δεν μπορεί να βγαίνεις με το Γαλακτερό 15.000 και τώρα να έχεις 3.000. Εάν δεν πούμε, ωραίο το Facebook, αλλά δεν γίνεται επανάσταση από το ίντερνετ και από τον καναπέ, να λέμε τι ωραίο ο Σαββίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ είπε τα χρέη δικά μου, τώρα και τα λάθη δικά μας, τα δικά σου δικά μας. Ναι, πρέπει έμπρακτα να το δείχνουμε. Πολύ ωραία, αλλά δεν μπορεί να το πω έτσι, να ξεπαστώνουμε γράφοντας διάφορα στο Facebook, μετά να μας φεύγει η τρέλα και να λέμε τι ωραία. Λοιπόν, πρέπει να το δείξουμε, γιατί θα έρθουμε σε σύγκρουση οριστική με τους τύπους, να το ξέρετε. Ελπίζω να βγω ψεύτης. Ιδέες υπάρχουν. Εγώ είμαι 45 χρονών, όπως είπαμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι καταλαμβάνουμε και αποτελούμε το 1 τέταρτο ή 2 τέταρτα του ελληνικού πληθυσμού με τόσους βουλευτές και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε δυναμικά και να πούμε ότι αυτό το φτάνει, να τους το δείξουμε και στην πράξη πώς είναι φτάνει. Εγώ έχω πολλές χιλιάδες ιδέες, φαντασία έχω μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αν δεν θέλει κανείς, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να καεί τίποτα. Λίγο φαντασία θέλει το θέμα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή, να τοποθετηθεί και ο κύριος Φωκάς
και να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί που θα πάμε κύριε Φωκά τώρα. Παίζουν οι γυναικάρες μας στο handball. Ξεκινάει ο αγώνας 3 η ώρα με τη Νέα Ιωνία. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή. Θα με πάρεις και εμένα μαζί. Μαζί θα φύγουμε. Θα με τραβήξεις και εμένα στα 60 μου. Οπωσδήποτε, γυναικάρες είναι. Παλεύουν. Ψυχάρες. Ψυχάρες, σαν άντρες μέσα παλεύουν. Βόλεϊ. Και βόλεϊ 7 η ώρα με τον Ολυμπιακό. Άντε εκεί πέρα. Να, δεν είμαστε καλά στα μυαλά. Μην παίρνετε άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τη συμμετοχή του. Θα πάρουμε την τελευταία γραμμή. Θα τοποθετηθεί και ο κύριος Φωκάς ένα χαιρετισμό στον κόσμο εδώ πέρα και να πάρουμε και εμείς την άγουσα για τα αποδυτήρια. Παρακαλώ, η τελευταία γραμμή. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Τηλεφωνώ από Πειραιά. Γιάννης λέγομαι. Γεια σου, Γιάννη. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Καταρχάς τα χαιρετήματά μου στο κύριο Φωκά. Εντάξει, είμαι και εγώ ψηφίδωνας και τρών. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Ήθελα να πω ότι θα περίμενα όλα αυτά να τα πω μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, όπου εκεί ουσιαστικά τελειώνει και η χρονιά. Αλλά με αφορμή αυτό που είπε προηγούμενος, εγώ ξεκίνησα από το Πειραιά, πήρα το ΚΤΕΛ αυθημερών. Τώρα εντάξει, συγγνώμη για το εγώ, αλλά τέλος πάντων το έκανα. Πήγα, ήρθα με το ΚΤΕΛ και περίμενα και εγώ να δω πολύ περισσότερο κόσμο και πραγματικά πιστεύω ότι αν είχε αντί για 3.000, 5.000, αν είχε 50.000 κόσμο, 100.000 κόσμο, θα γινόταν πολύ μεγάλο σκότος. Και ειλικρινά ένιωσα λίγο άσχημα που ας πούμε εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα και άνθρωποι που μέναν Θεσσαλονίκη δεν πήγανε. Εντάξει, όλα αυτά σίγουρα τα λάθη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μετά την ΑΕΚ. Τώρα είναι και λίγο λάθος να τα λέμε. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη δυναμική από τον κόσμο του ΠΑΟ και αν κάναμε μεγαλύτερο θόρυβο τότε, ίσως και η απόφαση να ήταν διαφορετική. Δεν κάναμε τόσο θόρυβο όσο θα έπρεπε. Αυτό πιστεύω. Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Και να είστε καλά και να συνεχίσει τον αγώνα. Να συνεχίσει τον αγώνα ο κύριος Φωκάς. Αυτό. Κοντά είσαι το τελικό. Εισιτήριο έχεις? Εισιτήριο, ναι, και βρήκα εισιτήριο. Αν και στην αρχή διαφωνούσα στο να πάμε, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι θα περιμένουν το παραμικρό για να μας τη στήσουν. Τελικά τέλος πάντων δεν άντεξα, βρήκα εισιτήριο και θα πάω. Να σε καλά με την νίκη. Μην παίρνετε άλλο τους χαιρετισμούς εκεί, τα φιλαράκια στον Πειραιά. Οι Πειραιώτες είναι ωραίοι άνθρωποι για όλους εμάς. Που έχουμε ζήσει στον Πειραιά, είναι ωραίοι μάγκες, ωραίοι τύποι. Έχουν τα ρεμάλια τους και επειδή είναι μεγάλος λαός, τα ρεμάλια τους είναι περισσότερα από κάθε άλλον. Αλλά δεν είναι ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, ούτε ο Θοδωρίδης, ούτε ο Τσουκαλάς. Είναι ο μεγάλος κόσμος του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι αυτός που έφυγε από το γήπεδο στην απονομή όταν έγινε εκείνη η αδικία με την Τρίπολη. Κύριε Φωκά, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τη χαρά και την τιμή που μου έκανες να είσαι σήμερα κοντά. Νομίζω μια επικοινωνία με τον κόσμο άγνωστο που πήρε από όλα, πήρε από τη Γαλλία, από την Αμερική, πήραν από την Αθήνα, πήραν τον Πειραιά, πήραν από όλη τη γη στα μέρη. Να επικοινωνήσουν μαζί σου και βλέπω ότι σε αγαπάει ο κόσμος. Το εισπράττεις αυτό. Φίλε Γιώργο, είμαστε ενωμένοι. Όλος ο λαός του ΠΑΟΚ, όλοι οι Μακεδόνες, όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι μια γροθιά. Έχουμε έναν τελικό μπροστά μας που θα πρέπει να είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου και τίποτα παραπάνω. Θέλουμε να δούμε έναν καθαρό αγώνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ο καλύτερος να κερδίσει. Αυτό θέλουμε να δούμε, να περάσουμε μια ωραία, ευχάριστη μέρα το ερχόμενο Σάββατο. Επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι αύριο, Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, ο Βασίλης ο Λεβέντης θα είναι στο Βελίδιο για να μιλήσει για το Σκοπιανό, για τα εθνικά μας θέματα και οτιδήποτε αφορά τον Έλληνα πολίτη. Να είσαι καλά κύριε Φωκά μου και με την νίκη και στην ομάδα. Σήμερα παίζουν μας τα κορίτσια μας με τη Νέα Ιωνία. Είναι ο πρώτος τελικός. Το απόγευμα 7 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Τα τμήματα τα ερασιτεχνικά είναι όλα κορυφή. Γίνεται εξαιρετική δουλειά από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και συγχαρητήρια γι' αυτό. Κρατάνε όλα τα τμήματα
στον πρωταθλητισμό. Τι να σε κάνω που είναι 70 χρόνων Θανάσιο Κατσαρίς, να στον δώσω στην ΠΑΕ. Μέχρι τα 100 να είναι γερός, να είναι, γερός. Να είναι κοντά στον ΠΑΕ. Ο άνθρωπος αυτός που βγαίνει καμιά φορά και λέει καμιά κουβέντα παραπάνω, ας το συγχωρέσουμε, έχει τα παράπονα του, είναι ένας αγωνιστής της κερκίδας του ΠΑΟΚ, αυτός που έκανε τα παράπονα. Αυτό εννοεί. Δηλαδή όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν έχει έναν Κατσαρί 50 χρονών, αλλά ξέρω εγώ ρε Θανάση. Υπάρχουν και άλλοι, Γιώργο. Υπάρχουν. Σαν τον Κατσαρί δεν υπάρχει κάποιος, αλλά υπάρχουν. Και αυτοί που υπάρχουν τους έχει βρει ο Κατσαρίς και τους έβαλε εκεί. Ακριβώς. Δηλαδή είναι η επιλογή του αρχηγού. Του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ η διοίκηση είναι εξαιρετική ένας-ένας. Αν πάρουμε τώρα το γυναικείο, να αναφέρουμε ότι εκεί είναι ο κύριος Χασεκίδης, που έχει το τμήμα για πρωτάθλημα. Ο κύριος Πετρίδης στο χάντμπολ. Ο κύριος Τσαλόπουλος. Τσαλόπουλος, ο Αντώνης ο φίλος, ήμασταν μαζί στο διοικητικό συμβούλιο. Θα δικήσω, αν γιατί θα ξεχάσω κάποιον, θέλω να τους αναφέρω όλους. Αλλά όλη η διοίκηση του ερασιτέχνη κάνει ό,τι μπορεί για να βλέπουμε τα τμήματά μας στην κορυφή. Και δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ ούτε ένα ευρώ. 20 χρόνια με τον κύριο Κατσαρί μπροστά, δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ ούτε ένα ευρώ. Του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και στον κύριο Κατσαρί, έκατσα 3 χρόνια κοντά του. Από τότε που πρώτη φορά διαδέχτηκε τον κύριο Αλεξόπουλο, τον πρόεδρο τότε του ΠΑΟΚ, ο Θανάσης ο Κατσαρίς είναι παράδειγμα προς μίμωση, σοφροσύνης, τιμιότητος και σοβαρών αποφάσεων που γίνανε αιτία όλα τα τμήματα να είναι καλά. Και ο ΠΑΟΚ να μην χρωστάει δεκάρα έχοντας την τεράστια περιουσία των δύο ιδιόκτων γηπέδων που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια σε όλη τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, έτσι να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους όλους τους ΠΑΟΞίδες. Όλα τα τμήματα πάνε για πρωτάθλημα και κύπελο. Τώρα όλα με την τιμωρία του Ιβάν δεν πρέπει να υπάρξει ένας πρόεδρος εκεί που θα... Και λες ότι υπάρχει. Κατσάρι, δώσ' μου τον Τζαλόπουλο ρε, στην ΠΑΕ. Δώσ' μου τον Τζαλόπουλο στην ΠΑΕ. Καλύτερος υπάρχει, καλύτερος αυτός από αυτόν, από τον Αντώνη. Έχει αποδείξει ποιος είναι. Βέβαια. Το έχει αποδείξει στην πράξη. Σαββίδη, πάρε τον Τζαλόπουλο και βάλτο να στην ΠΑΕ πρόεδρο. Με το επιτελείο του και μην φοβάσαι τίποτα. Και τότε θα δεις πως μπιμπί που πειράς. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Παύλος Ραπτόπουλος. Εμείς θα είμαστε μαζί το άλλο Σάββατο στις 12 η ώρα, την Τρίτη όμως στη Βεργίνα τηλεόραση στις 6 και την Παρασκευή και πάλι στη Βεργίνα τηλεόραση και πάλι στις 6. Κύριε Κουφουκά, με ένα χαιρετισμό στον κόσμο. Καλό απόγευμα, με υγεία και ευτυχία σε όλους τους φίλους. Και σε όλους τους φίλους. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν, γκλίν γκλάν.